Έχει διαπιστωθεί απαρτία, ξεκινάει η 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Στα εκτός ημερήσια διάταξη θέματα δικαιολόγηση απουσιών για το κατεπήγον υπέρ κατά λευκού ομόφωνα το σώμα εγκρίνει την εκτός ημερήσια διάταξη συζήτησή του. Από την παράταξη λαϊκής συσπήρωσης σήμερα αργά το μεσημέρι, πριν το μεσημέρι, στάθηκαν δύο θέματα για να τεθούν στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο σε εκτός ημερήσια διάταξη. Θα υποχρεωθώ να τα διαβάσω γιατί θεωρώ ότι είναι δύσκολο να τα έχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι δει στα email τους, παρά το γεγονός ότι τα συλλογικά όργανα έστειλαν. Είναι έτοιμα συζήτηση θέματος προημερήσιας διάταξης της 9ης Συνεδρίας Περιφερειακού Σύμβουλου Αττικής στις 21 Μάρτου 2019 σχετικά με την αποκατάσταση του κρυπηδώματος της παραλίας Αλίμου. Πρόσφατα δημοσιεύματα, συνεντεύξεις και συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου ανάδειξαν και πάλι την απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει εδώ και χρόνια δημιουργηθεί με την υποχώρηση του κρυπηδώματος της παραλίας Αλίμου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας που κατασκευάστηκε στα χρόνια της Χούντας. Το έργο με τίτλο Αποκατάσταση στοιχείου αντιστήριξης και κρυπηδώματος στο πρώτο επίπεδο Αλίμου ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ και απεντάχθηκε στην πρώτη τροποποίηση του προγράμματος το 2017. Το έργο θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα και όχι να γίνεται μπαλάκι ανάμεσα στους φορείς Δήμος Αλίμου, Περιφέρεια Αττικής, Θεματική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και που δεν δίνει άδεια για την επισκευή. Η σύγχρονη τεχνογνωσία και επιστημονικές δυνατότητες έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ ώστε να μπορεί να προβλεφθεί και να αντιθασευτεί η δύναμη της θάλασσας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων, τεχνητού λιμενοβραχίων, τεχνητών νησίδων από γκόλιθους. Στην εποχή όμως της εργαλειακής σχέσης κράτους επιχειρηματικών ομίλων για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και μεσότερη χρηματοδότησή τους, είδε Μανιάρχου, ΑΕΚ, τουριστική προβολή, η μέρημνα για δαπάνες που αφορούν την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια του λαού παίζεται στο Ζάρια με το πρόσχημα το μη επιλέξιμο δαπανών. Ζητάμε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο να ενταχθεί ξανά το έργο σαν άμεση προτεραιότητα στο πρόγραμμα εκτελεστών έργων της Περιφέρειας Αττικής και να αναδεχθεί και να αποδοθεί στο λαό ένα ακόμα ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Επειδή στάθηκε πριν το μεσημέρι, υπήρξε μια επικοινωνία. Η απένταξή του ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου, γιατί δεν μπορεί να διδοτηθεί για το κατεπήγον. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο. Πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί και πάλι στον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να συζητηθεί, πρέπει και να φτιαχτεί επιγόντως, γιατί η θάλασσα τρώει μέρα με τη μέρα εκεί το κομμάτι. Και βεβαίως και το ζήτημα που βάζει εδώ και η εισήγηση που καταθέτουμε, ότι πρέπει και να αποδοθεί και το κομμάτι, άλλο ένα κομμάτι παραλίας ελεύθερη στο λαό. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να συζητηθεί. Εγώ θα συμφωνήσω ότι τη σημαντικότητα του έργου την είχε επιλέξει το Περιφερειακό Συμβούλιο και είχε ενταχθεί. Και η απένταξή του έγινε με τη σύμφωνη γνώμη και δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η αναγκαιότητα υπήρξε με την ένταξη. Αντιληπτό, δηλαδή υπήρξε η αναγκαιότητα για την ένταξη. Πλην όμως υπάρχουν λόγοι που δεν αφορούν την περιφέρεια. Γι' αυτόν τον λόγο απεντάχθη για να μην είναι παρκαρισμένα χρήματα. Εγώ σε ψηφοφορία το θέτω. Οι λόγοι ποιοι είναι τώρα που δεν μπορεί να. Δεν υπήρχε δυνατότητα αδειοδότηση για την εκτέλεση του έργου. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Ο Δήμος πρέπει να το ξεπεράσει. Θεωρούμε ότι η περιφέρεια, επειδή μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το κομμάτι, ότι πρέπει να επιμείνει και να βρεθούν τρόποι. Ο Δήμος θα πρέπει να το ξεπεράσει. Δεν αφορά την περιφέρεια για να το εντάξει. Θα πρέπει να υπάρχουν, να το γνωρίζετε, η δυνατότητα εκτέλεσης του έργου. Αλλιώς είναι το να το εντάξει, να το έχεις και να μην μπορεί να το εκτελέσει. Τέλος πάντων, εγώ το βάλω σε ψηφοφορία, αν επιμένετε για το κατεπήγον. Υπέρ η λαϊκή σπήρωση. Κατά λευκό. Δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σώματος. Το δεύτερο αίτημα συζήτησης θέματος προημερήσιας διάταξης στην 8η Συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής της 21 Μάρτου του 2019 σχετικά με την καταβολή των ποσών που επιδικάστηκαν με την υπαρίθμη 119-31-19 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών. Με την υπαρίθμη 119-31-19 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών επιδικάστηκε η καταβολή συγκεκριμένου ποσού για την καταβολή και αυτών των πετσοκομμένων επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδεία σύμφωνα με το νόμο 3845 μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ΦΕΚΑΡΦΑ 65 6 Μαΐου του 10. Με την απόφαση η παρήθμη 389 του 19 της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσει κατά πλειοψηφία ή μια άσκηση ενδίκων μέσων κατά τις παραπάνω απόφασης. Παρά τη ρητή απόφαση περί καταβολής των επιδικασίων ποσών 2.500 ευρώ με το νόμο τόκου επιμερίας 6% για το δημόσιο από την επόμενη της επίδοσης αγωγής, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καταβολή τους. Ζητάμε να συζητεί το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να αποφασιστεί άμεσα καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους του ποσού που τους έχει επιδικαστεί. Έχει ενταχθεί στον προϋπολογισμό μου, ενημερώνει ο κ. Καραμάνος, προκειμένου να γίνει καταβολή. Είναι διαδικασία τη εκταμείευση. Με την έγκριση τη αναθεώρηση του προϋπολογισμού θα γίνει. Μήπως μπορεί να ενημερώσει ο κ. Καραμάνος περισσότερο. Ναι. Θα το πει στην εισηγησή του κ. Καραμάνος, άλλο το συνομολογείται ότι υπάρχει ήδη απόφαση τη Οικονομική Επιτροπή για την καταβολή. Δεν τίθεται θέμα ψηφοφορία, έτσι, αυτονόητο. Εισερχόμαστε στα θέματα τη ημερήσια διάταξη. Και προτείνω, επειδή είναι εισηγητής ο κ. Καραμάνος σε όλα, να είναι μια ενιαία εισήγηση και να υπάρχει, και να υπάρχει χρόνος τοποθέτησης, να μην θα τα εκφωνήσω μόνο για τα πρακτικά. Πρώτο θέμα είναι έγκριση πρώτης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέρων έργων περιφέρειας Αττικής οικονομικότητας 19. Δεύτερο θέμα, έγκριση πρώτης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019. Τρίτο θέμα, έγκριση πρώτης τροποποίησης προϋπολογισμού περιφέρειας Αττικής οικονομικότητας 19. Τέταρτο θέμα, έγκριση αποτελεσμάτων εκθέτηση προϋπολογισμού ΔΕΛΤΑ Τριμήνου 2018. Πέμπτο θέμα, έγκριση οικονομικού απολογισμού περιφέρειας Αττικής έτους 2018. Θα εισηγηθεί ο κύριος Καραμάνος. Λέτε, κύριε Καραμάνο. Κύριε Πρόεδρε, ναι, κύριε Μενουσογεννάκη. Νομίζω είναι στο ίδιο θέμα, έτσι, σε αυτό. Για να μπορέσουμε να συζητήσουμε δηλαδή. Καλά, εμείς καμιά φορά μπορεί να φέρουμε τελευταία στιγμή μια πρόταση για ένα έργο και τα λοιπά, διοίκηση δεν είμαστε. Όποτε μπορούμε και προλαβαίνουμε και τα λοιπά. Η διοίκηση όμως δεν δικαιολογείται κατ' εξακολούθηση και έχει σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε, να φέρνει την ώρα της συνεδρίασης, πολλές φορές και μετά τη συνεδρίαση, προτάσεις για σοβαρά θέματα που κουβεντιάζουμε. Τώρα μιλάμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τα έργα και τα λοιπά. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μοίρασε ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ένα έγγραφο εδώ με κάποιες μεταβολές που μπορεί να είναι σημαντικές, μπορεί να είναι ασήμαντες, δεν το ξέρω. Για να το ξέρω πρέπει να το έχω διαβάσει, δεν έχω προλάβει καν να το αναγνώσω. Δεν ξέρω αν αυτό ως τακτική που είναι κατ' εξακολούθηση βοηθάει να γίνει συζήτηση ή έχει σκοπιμότητα που το κάνει από την πλευρά της η διοίκηση. Εσείς όμως ως πρόεδρος του σώματος, νομίζω ότι οφείλετε να περιφρουρήσετε το σώμα από κάτι τέτοια, το Περιφερειακό Συμβούλιο, και να μην δέχεστε τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, δεν δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να τοποθετηθεί με επάρκεια. Εντάξει, εγώ θα δώσω το λόγο στον κύριο Καραμάνο, γιατί είναι ζήτημα ουσίας. Όμως, σε όλες τις αναθεωρήσεις, όλα αυτά τα 4 χρόνια, προκύπτουν μέσα από τη συζήτηση, από τις προτάσεις και τα λοιπά, κάποιες συμπληρώσεις ή κάποιες διορθώσεις που τίθεται στην έγκριση του σώματος. Δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα. Τίθεται στην έγκριση του σώματος το καθένα. Αυτό για τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί. Πάντα συμπληρώνεται το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, τουλάχιστον σε όλες τις αναθεωρήσεις. Ναι, αλλά να προλάβουμε να το αναγνώσουμε, κύριε Πρόεδρε. Είναι... Ούτε καν ανάγνωση δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Και επειδή σας λέω, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Εντάξει, κύριε Μανουσογεννάκη, δείτε το ζήτημα της ουσίας και τη διαδικασία. Είναι ουσιαστικό, δεν είναι διαδικαστικό. Άλλος. Εντάξει. Εντάξει, είναι ουσιαστικό. Το ότι δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τι μας δίνεται, το αυτό είναι η φαρπαγή, να το πω. Το άριστο θα είναι να μην επιδέχεται η εισήγηση καμία αλλαγή. Επειδή όμως από την Παρασκευή που φεύγουν οι εισηγήσεις και τα εισηγητικά μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, κάτι μπορεί να έχει ξεφύγει, κάτι μπορεί να προταθεί, σε αυτό το πνεύμα είναι και αυτές οι διορθώσεις. Κύριε Καραμάνο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω την τιμή εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής να εισηγηθώ την οικονομική κατάσταση, τέλος πάντων, για να το πούμε με μία κουβέντα, της Περιφέρειας Αττικής στο τέλος του 2018, καθώς και τις προοπτικές οι οποίες ανοίγονται, καθώς εξελίσσεται η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019. Υπάρχουν αρκετά
στοιχεία τα οποία συνήθως επαναλαμβάνονται, όπως το γεγονός ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνεται είναι με το διπλογραφικό σύστημα κτλ. Κτλ. Παρότι είναι σημαντικά και δεν υπήρχαν το 2014 που αναλαμβάναμε σαν περιφερειακή διοίκηση, δεν θα σταθώ σε αυτά και θα κοιτάξω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος και να εστιάσω σε μερικά θεμελιώδη βασικά στοιχεία, σε μερικές πολύ σημαντικές επιτυχίες οι οποίες έχουν υπάρξει κατά την προηγούμενη χρονιά και οι οποίες νομίζω αυτές πρέπει να έρθουν στο επίκεντρο της συζήτησης αλλά και της ενημέρωσης του λαού εν ώψη και των εκλογών οι οποίες θα γίνουν σε λίγες εβδομάδες. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά καλά νέα, πολλές σημαντικές επιτυχίες και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε όλες, βεβαίως, κωδικά. Το πρώτο ζήτημα, η πρώτη σημαντική επιτυχία είναι ότι τελικά οι επενδύσεις σε υποδομές εξιδίων πόρων έφτασαν τα 86 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, δε μαζί με τις επενδύσεις εκ του προγράμματος δημοσίων έργων, υπερβαίνουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Θυμάστε ότι το 2014 οι επενδύσεις εξιδίων πόρων είχαν κλείσει περίπου στα 15 εκατομμύρια. Και σήμερα φτάνουμε στα 86 εκατομμύρια. Μιλάμε για υπερπενταπλασιασμό. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία του συνόλου των υπηρεσιών και του συνόλου της διοίκησης, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Όλων μας. Διότι η περιφέρεια Αττικής πλέον αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα το μεγάλο έλλειμμα υποδομών που υπήρχε στον τόπο μας συσσωρευμένο επί δεκαετίες. Συναφές με αυτό είναι το γεγονός ότι πλέον τα ενεργά εργοτάξια στην Αττική ανέρχονται σε 360. Θυμάστε ότι προηγούμενες φορές είχα αναφερθεί σε 327 και βλέπω ότι αυτό αναπαράγεται και σε διάφορες δημόσιες τοποθετήσεις και νομίζω είναι πολύ θετικό να ενημερώνεται ο κόσμος για αυτό το μέγεθος. Όμως πλέον το μέγεθος δεν είναι 327, είναι 360. Ενεργά εργοτάξια. Επιπλέον υπάρχουν 91 εργοτάξια τα οποία είναι σε φάση ολοκλήρωσης και δεν τα συμπεριλαμβάνουμε σε αυτά τα 360. Και επιπλέον είναι άλλα 117 τα οποία είναι σε φάση ορίμανσης, ετοιμάζονται για να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα, τα περισσότερα βεβαίως την επόμενη χρονιά. Συνεπώς, ένα δεύτερο συμπέρασμα, μια δεύτερη μεγάλη επιτυχία αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι μπήκε μπροστά η μηχανή παραγωγής έργων με τρόπο ο οποίος πλέον δεν μπορεί να σταματήσει και αυτή η μηχανή θα καλύψει, ξαναλέω, το μεγάλο απόθεμα, το μεγάλο έλλειμμα υποδομών, το οποίο υπήρχε στον τόπο μας και θα λειτουργεί σταθερά τουλάχιστον για τα 6-7 επόμενα χρόνια. Το τρίτο ζήτημα, η βιωσιμότητα του προγράμματος για την οποία έχουν υποθεί πάρα πολλά και στα οποία δεν θα επανέλθω, θεωρώ ότι έχω καλύψει το θέμα από πάσης απόψεως. Η βιωσιμότητα του προγράμματος επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα. Τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχονται σήμερα, στο τέλος του 2018, σε 327 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι με βάση αυτό το οποίο είχαμε προϋπολογίσει, αυτό το οποίο είχαμε σχεδιάσει. Έχουμε μία, αν θέλετε, επιβεβαίωση των προβλέψεων και αν θυμάστε και το στοιχείο το οποίο δίνω κάθε φορά ότι παράγονται κατ' έτος περίπου 40 εκατομμύρια από τη λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία διατίθονται βεβαίως σε έργα, επιπλέον των ταμιακών διαθεσίμων,
Αυτό το στοιχείο και αυτή τη χρονιά επιβεβαιώθηκε. Συνεπώς, έχουμε 327 εκατομμύρια και ταυτοχρόνως αρχίζει πλέον να λειτουργεί ένας μηχανισμός με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο που μεταφέρουμε ομάδες έργων σε άλλα προγράμματα. Ξέρετε από παλιότερα ότι είχαμε προγραμματίσει τη μεταφορά αρκετών αντιπλημμυρικών έργων στο ΕΣΠΑ και αυτό ολοκληρώνεται στο επόμενο διάστημα και πλέον ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη μεταφορά έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τις επόμενες ημέρες η Περιφερειάρχης, η κυρία Ρένα Δούρου, θα υπογράψει την απόφαση με βάση την οποία θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περίπου 50 εκατομμύρια από έργα ασφαλτοστρώσεων. 50 εκατομμύρια συμβασιοποιημένων έργων τα οποία θα μεταφερθούν στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, διότι αυτό είναι αυτό το οποίο κερδίσαμε και έχω ενημερώσει σχετικά σε προηγούμενες συνεδριάσεις στο Περιφερειακό Συμβουλίο, αυτό το οποίο κερδίσαμε ως χώρο το 2018. Θα έχουμε ανάλογο χώρο και το 2019. Και μας έχουν ενημερώσει από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι όσο πιο γρήγορα υποβάλλουμε τις προτάσεις, τόσο και πιο γρήγορα θα εγκριθούν. Συνεπώς, καλύπτουμε το χώρο ο οποίος διαμορφώθηκε ήδη από το 2018 με αυτό το πακέτο των ασφαλτοστρώσεων και ετοιμαζόμαστε για επιπλέον μετακινήσεις από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στους επόμενους μήνες. Συνεπώς, διαμορφώνουμε χώρο ούτως ώστε μετά από λίγο διάστημα να υπάρχει ξανά επάρκεια στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων για εντάξει σημαντικών νέων έργων τα οποία έχει ανάγκη η Αττική. Λέω λοιπόν ότι το πρόγραμμα δημοσίων έργων, το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων όχι μόνο είναι βιώσιμο και εξελίσσεται κανονικά σε όλα τα έργα, αλλά θα αποκτήσει και νέο χώρο καθώς θα μεταφέρουμε έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θεωρώ επίσης μία πολύ σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι πλέον σήμερα στο πρόγραμμα είναι εγγεγραμμένες 41 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων. Είναι σημαντικά τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θεωρώ ότι πιο σημαντικά από τα έργα είναι οι μελέτες. Διότι η μεγάλη καθυστέρηση η οποία υπήρχε όλα τα προηγούμενα χρόνια και η οποία ήταν πολύ δύσκολη να καλυφθεί, ήταν η έλλειψη μελετών. Αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα βρίσκονται, όπως είπα, και το θέλω να κατοχυρωθεί αυτό το νούμερο, αν θέλετε, στα μυαλά όλων μας, 41 μελέτες. Δεν θέλω να πω πόσες υπήρχαν το 2014. Αλλά και δεν με ενδιαφέρει να κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις, διότι καταλαβαίνω όλες τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο δεν νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν εστιάζω την αντιπολίτευση, παρότι δεχόμεθα κριτικές πολλές φορές οι οποίες είναι υπερβολικές και άδικες. Αλλά εγώ λέω ότι καταφέραμε από ένα πολύ μικρό αριθμό να φτάσουμε στις 41 μελέτες αντιπλημμυρικών έργων. Εξ αυτών, οι 18 είναι εκτελούμενες ή δημοπρατημένες και αναμένεται υπογραφή συμβάσεων και τις υπόλοιπες ετοιμαζόμαστε να τις δημοπρατήσουμε μέσα στο 2019. Θα γίνει αγώνας δρόμου όλους τους επόμενους μήνες, ανεξαρτήτως των εκλογών, ούτως ώστε να δημοπρατήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα τις υπόλοιπες αντιπλημμυρικές μελέτες. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο ουσιαστική απάντησή μας στα προβλήματα του τόπου και σε όσους, και αναφέρομαι και στο χώρο της δικαιοσύνης αυτή τη φορά, εκτιμούν ότι δεν έτρεχε τίποτα στην Αττική και αναζητούν τις ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι σήμερα ασκούν διοίκηση. Λες και αυτοί είναι οι οποίοι ευθύνονται για το ότι για όλα αυτά τα ρέματα δεν είχαν υπάρξει μελέτες στο παρελθόν. Γιατί αν είχαν υπάρξει μελέτες, γιατί υπάρχει σήμερα ανάγκη για να εκπονήσουμε άλλες 41. Ας το διευκρινίσει κανείς. Και άραγε τα προβλήματα τα οποία ενσκύπτουν κάθε φορά, ειδικά καθώς κλιμακώνεται η κλιματική αλλαγή, είναι άσχετα
με την έλλειψη υποδομών και με την έλλειψη ακόμη μελετών για αυτές τις υποδομές. Και σε αυτό το ζήτημα οι κύριοι εισαγγελείς θα αναζητήσουν ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι κυβέρνησαν αυτό τον τόπο τόσες δεκαετίες, αφήνοντας και αδιαφορώντας για αυτά τα ζητήματα. Ή μόνο θα κοιτάζουν τη Ρένα Δούρου? Αυτό είναι το ερώτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Άλλη σημαντική επιτυχία. Έκλεισε ο μεγάλος διαγωνισμός για τα νοσοκομεία της Αττικής. Είναι ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός ύψους 34 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε διάστημα ενός μόλις χρόνου. Ακριβώς γιατί υιοθετήσαμε σωστή τακτική στη διαχείριση του διαγωνισμού, δεν πήγαμε σε βαθμολογίες και σε υποκειμενικά κριτήρια όπως γίνεται μέχρι τώρα σε όλους τους διαγωνισμούς του χώρου της υγείας, ανεξαιρέτως, αλλά πήγαμε στοχεύοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και από εκεί και μετά στη χαμηλότερη τιμή. Έχω ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι ο διαγωνισμός πολεμήθηκε άγρια από δύο μεγάλες πολυεθνικές, τουλάχιστον στα δικαστήρια, ενδεχομένως και από άλλους που δεν γνωρίζουμε, αλλά νικήσαμε στα δικαστήρια, νικήσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ακόμη και πρότυποι δίκη επικαλέστηκαν και έγινε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και επικρατήσαμε και σε αυτήν και κατόπιν όλων αυτών επικρατήσαμε τρεις φορές σε τρεις γύρους αντιπαράθεσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών απέναντι σε αυτές τις δύο πολυεθνικές και πλέον είμαστε ενώπιον της υπογραφής των συμβάσεων. Συνεπώς, κλείνει αυτός ο μεγάλος διαγωνισμός και ταυτόχρονα παραμένει παρακαταθήκη η μορφή της διαγωνιστικής διαδικασίας, ούτως ώστε από εδώ και πέρα να μπορούν να καλύπτονται οι σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν στον χώρο της υγείας με πολύ πιο σύντομες και αποτελεσματικές διαδικασίες. Και επειδή αναφέρθηκα στα δικαστήρια, να πω ότι ανοίγει ο δρόμος πλέον και για ένα άλλο μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχουμε εκπονήσει και το οποίο αφορά την οδική ασφάλεια. Ένα πρόγραμμα που έχω αναφέρει, έχουμε ψηφίσει 88 εκατομμυρίων ευρώ με επιμέρους έργα, στο οποίο θέλαμε να εισαγάγουμε ορισμένους όρους, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του αποτελέσματος των έργων. Διότι κανένας δεν μπορεί να είναι στην Αττική ευχαριστημένος από την ποιότητα των οδοστρωμάτων και από το πλήθος των προβλημάτων με λακκούβες, με πράγματα που υπάρχουν στα οδοστρώματα της Αττικής. Και σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι να διασφαλίσουμε συνθήκες αφενός ανταγωνισμού, αφετέρου όμως τεχνικής επάρκειας όσων ασχολούνται με τις εργολαβίες αυτές. Πράγματι, εισαγάγαμε όρους οι οποίοι τέλος πάντων δεν έτυχαν μετά από προσφυγή που έκαναν ορισμένες εργοληπτικές εταιρείες της έγκρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το θυμάστε. Εμείς είχαμε το θάρρος, αν θέλετε, να απευθυνθούμε στο δικαστήριο, ξέροντας ότι έχουμε δίκιο. Βεβαίως, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μας είχε πει ότι δεν θίγεται ο ανταγωνισμός πράγματι, γιατί ήρθαν εταιρείες και πήραν μέρος αρκετές στο διαγωνισμό. Αλλά θα έπρεπε να αναφέρεται μια αιτιολόγηση μέσα στα έγγραφα της διακήρυξης κτλ. Πήγαμε στο δικαστήριο, πήγαμε στο διοικητικό εφετείο και κερδίσαμε. Στην απόφαση αναστολής, το διοικητικό εφετείο είπε ότι είναι σωστή η διακήρυξή μας και μπορεί να προχωρήσει πλέον απρόσκοπτα ο διαγωνισμός. Βεβαίως υπάρχει και η κύρια δίκη, αλλά όλοι όσοι ασχολούνται γνωρίζουν ότι η απόφαση επί της αναστολής επί της ουσίας προδικάζει και την κύρια δίκη. Αλλά δεν είναι μόνο ότι κερδίσαμε την απόφαση της αναστολής. Είναι το γεγονός της αιτιολογίας με βάση την οποία το δικαστήριο έκρινε αυτό το διαγωνισμό και θα μου επιτρέψετε να τον διαβάσω αυτή την αιτιολογία. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω. Είναι λίγες λέξεις μόνο, αλλά λέει λοιπόν το δικαστήριο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων όρων, δεν λέω τα ονόματα, 11.3 και 22 δέλτα αυτά είναι, της διακηρύξεως, κατά την κρίση του δικαστηρίου, δεν πιθανολογείται ότι είναι ασύντατες και δυσανάλογες με το αντικείμενο του διαγωνισμού, που είναι η βελτίωση και περιοδική συντήρηση των υποδομών στο δίκτυο της Αττικής. Σκοπούσα στην ασφαλή εξυπηρέτηση των διακινωμένων επιβατών
και αυτοκινήτων στους πλέους επιβαρημένους οδικούς άξονες της πρωτευούσης, αυτά τα λέει το δικαστήριο, εν ώψη καταρχήν του ιδιαιτέρως βραχαίως χρονικού διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να ολοκληρωθούν τα επίμαχα έργα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτος εξέλιξη των εργασιών, αλλά και της αναγκαιότητος και της αναγκαιότητος ποιοτικής επιλογής του κυρίως απαιτουμένου υλικού, του ασφαλτομείγματος, η οποία εξασφαλίζεται από την κατά το δυνατόν μικρότερη μεσολαβούσα χρονική απόσταση μεταφοράς από τον τόπο παραγωγής αυτού στον τόπο διαστρώσεώς του, όπως με επαρκή και πλήρη αιτιολογία προέκρινε η αναθέτουσα αρχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση της επιλογής που κάναμε ως Οικονομική Επιτροπή να εισαγάγουμε αυτούς τους όρους από αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου, την οποία επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, αν δεν είναι πλέον να την καταθέσω και στα πρακτικά. Και συνεπώς, η απάντηση σε όσους λένε «Μα καλά, γιατί βάζετε αυτούς τους όρους, τι θέλετε, δεν το έχουμε ξαναδεί, πρώτη φορά γίνεται», η απάντηση είναι ότι πρώτη φορά προσπαθούμε με συστηματικό τρόπο να πετύχουμε το συνδυασμό ποιότητας και οικονομίας. Γι' αυτό εισαγάγουμε ποιοτικούς όρους. Και σε όσους πούν, μα με την οικονομία τι γίνεται, ο ανταγωνισμός πάει, άνοιξε χθες ο διαγωνισμός, ευτυχώς, μπορώ να το επικαλεστώ σήμερα, 63% είναι ομοιοδότης. Πλήρως ικανοποιητική έκπτωση. Νομίζω είναι με μια μεγάλη επιτυχία και επειδή αυτό το έργο δεν πρόκειται να το εκτελέσει και να το επιβλέψει η παρούσα διοίκηση, θα έχει τελειώσει μέχρι να υπογραφεί, απλά θα έχουν γίνει πρώτες ενέργειες, εύχομαι στην επόμενη διοίκηση να κάνει πολύ καλή δουλειά, να αξιοποιήσει αυτούς τους όρους τους οποίους έχουμε βάλει και να φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, να πετύχουμε το στόχο να έχουμε οδοστρώματα επίπεδου Αττικής Οδού στους βασικούς δρόμους του Λεκανοπέδιου. Σημαντική επίσης επιτυχία που υπάρχει μέσα στο πρόγραμμά μας είναι το γεγονός ότι προωθούνται πλέον με συστηματικό τρόπο οι πολεοδομικές μελέτες σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Και αυτή είναι η ουσιαστική απάντηση την οποία μπορούμε να δώσουμε όταν αναλογιζόμαστε με υπευθυνότητα τις αιτίες της καταστροφής στο μάτι. Επαναλαμβάνω, με υπευθυνότητα και όχι με προχειρότητα και στοχοποιώντας κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένους οι οποίοι διαχειρίζονται μια κατάσταση που έχει ρίζες δεκαετιών. Γιατί υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι κρίνουν και αποδίδουν ευθύνες με αυτό το κριτήριο και ξεχνάν τις ευθύνες των δεκαετιών. Ξεχνάν την κατάσταση του πολεοδομικού χάους και το πώς έχει διαμορφωθεί αυτό επί δεκαετίες μεταπολεμικά, θα λέγαμε, από το 1950 και μετά στην Αττική. Εμείς λοιπόν παρεμβαίνουμε με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων και χρηματοδοτούμε σημαντικές πολεοδομικές μελέτες. Και σήμερα αυτό το οποίο θα ήθελα να προτείνω, μετά από εισήγηση και του Δήμου Λαβρεωτικής, είναι να εντάξουμε άλλες τρεις πολεοδομικές μελέτες στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Αυτή είναι η αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Αυτή είναι η αλλαγή. Να εντάξουμε τρεις πολεοδομικές μελέτες περιοχών που έχουν σημαντικά πολεοδομικά προβλήματα. Είχαμε εντάξει αρχικά ορισμένες, πάλι από το Δήμο Λαβρεωτικής. Αλλά επειδή αυτές οι μελέτες ήταν από πολύ παλιά και είχαν ξεκινήσει και μετέπειτα σταματήσει, νομίζω από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, κύριε Δήμαρχε, το λέω σωστά. 1995, να τα ακούμε αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ. Επειδή λοιπόν δεν ξέραμε αν θα γινόταν αυτή η μεθοδολογία αποδεκτή από το ελεγκτικό συνέδριο, μόλις ήρθε το OK του ελεγκτικού συνεδρίου στην προηγούμενη πολεοδομική μελέτη που είχαμε βάλει, μια μελέτη 800.000, αμέσως μετά ερχόμαστε και εντάσσουμε άλλες τρεις πολεοδομικές μελέτες. Και σκέφτηκα να το εισηγηθώ σήμερα κιόλας, εκτάκτως αν θέλετε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για να μην περιμένουμε την επόμενη αναμόρφωση και για να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε αυτά τα πολύ κρίσιμα θέματα.
Τρεις λοιπόν πολεοδομικές μελέτες επιπλέον στο Λαύριο, χώρια αυτά, και ξέρετε ότι στην Ανατολική Αττική είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με την δόμηση και με την να μπει τάξη στην πολεοδομική αταξία. Τρεις λοιπόν ακόμα πολεοδομικές μελέτες στο Λαύριο, χώρια αυτές που ήδη χρηματοδοτούμε, και επίσης πολεοδομικές μελέτες σε άλλες περιοχές, στην Ανθούσα, στα Βίλια, στο Βύρονα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά. Μπαίνει πια μέσα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων η διάσταση των πολεοδομικών μελετών και της ανάγκης κάλυψης αυτού του κενού. Και να επιταχύνω πια από εδώ και πέρα, να πω ότι σε αυτά τα οποία έχουμε στείλει εισηγητικά, αξίζει να προσεχθεί ότι ετοιμάζουμε τη νέα τριετία της μεταφοράς μαθητών, νομίζω με πολύ σωστό και ολοκληρωμένο τρόπο. Το κόστος για την επόμενη τριετία, όλες οι δαπάνες μαζί, και τα μαθητικά δελτία και τα γονικά επιδόματα και τα πάντα, ανέρχεται σε 110 εκατομμύρια ευρώ, και ένα μέρος του θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, αυτό είναι σύνομο πλέον, με τις ρυθμίσεις που έχουν περάσει, αφορά 23.000 παιδιά, 23.500 παιδιά, τα οποία θα χρησιμοποιήσουν μισθωμένα λεωφορεία. 23.500 παιδιά. Είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει γίνει μέχρι τώρα πρόγραμμα μεταφοράς μαθητών, απόλυτα αξιόπιστο, και στις 11 Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι, θα το καρποθεί, θα το χαιρετήσει ελπίζω και θα το αγκαλιάσει ελπίζω η καινούργια διοίκηση. Θα είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε τη μεταφορά μαθητών της τριετίας 2019-2022. Μισθώθηκαν τα δύο κτίρια του πεδίου Άρεως μέσα στην χρονιά που μας πέρασε. Τα δύο ιστορικά κτίρια που επί πάρα πολλά χρόνια ήταν κλειστά. Και το Green Park και το κτίριο Άλσος. Και το ένα μάλιστα από αυτά άρχισε να λειτουργεί με σημαντική επιτυχία. Συμβάλλοντας έτσι στην ανάταξη του πεδίου Άρεως, η οποία επίσης στηρίζεται και στις εργολαβίες συντήρησης τις οποίες έχουμε αναθέσει και οι οποίες επίσης είναι τρίχρονες. Ως προς τα ληξιπρόθεσμα, ανέρχονται στο τέλος του 2018 σε μόλις 1.120.000, σε σύνολο 235 εκατομμυρίων πληρωμών. Είναι κάτω από το 0,5%. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος φορέας της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης ο οποίος να έχει τόσο χαμηλό επίπεδο ληξιπροθέσμων. Και βεβαίως να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών, το πολύ μεγαλύτερο, οφείλεται όχι στην Περιφέρεια Αττικής, αλλά σε προβλήματα τα οποία έχουν διάφορα τιμολόγια ή διάφοροι προμηθευτές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε να τους πληρώσουμε. Και βεβαίως να ενημερώσω ότι μέσα στο 2018 έκλεισαν οι ισολογισμοί των ετών 2014, 2015, 2016. Και σε λίγες μέρες κλείνει και ο ισολογισμός του 2017. Έχουμε περάσει σαν Περιφερειακό Συμβούλιο τον ισολογισμό του 2013. Απομένουν οι υπόλοιποι. Ελέγχθηκαν εξονυχιστικά. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Υπάρχει τάξη, κλείνει το ζήτημα αυτό. Το Ταμείο ήταν σε απόλυτη αρμονία. Δεν υπήρξαν προβλήματα σε σχέση με το Ταμείο. Πρέπει να σας ενημερώσω για να μην έχετε αγωνία. Όμως υπήρχαν πολλά θέματα σε εγγραφές, σε καταγραφές κτλ. Όλα αυτά έχουν τακτοποιηθεί στις επόμενες συνεδριάσεις. Θα έρθει η έγκριση των ισολογισμών αυτής της τριετίας και κλείνουμε μέχρι το 2016 και πιστεύω ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε κλείσει και με τα υπόλοιπα δύο έτη. Συνεπώς, θα παραδώσουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο την Περιφέρεια Αττικής στην επόμενη Περιφερειακή Αρχή, όντας σε πλήρη τάξη με όλους τους λογαριασμούς τακτοποιημένους, τις καρτέλες, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε δύο σχόλια. Το πρώτο είναι ότι σεβόμαστε πάρα πολύ τα θέματα των εργαζομένων.
Γι' αυτό το λόγο εντάξαμε στον προϋπολογισμό το κονδύλι το οποίο αφορά αυτήν την αποζημίωση και είμαστε των εργαζομένων που κέρδισαν στα δικαστήρια την υπόθεση για την περικοπή δώρων τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς, η περικοπή αυτή κερδίθηκε μόνο για τα έτη 2016, 2017 και 2018. Αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας. Όμως τα λεφτά έχουν προβλεφθεί και είμαστε έτοιμοι αμέσως μόλις εκδοθεί και η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, στην οποία έχουν προσφύγει πάρα πολλοί εργαζόμενοι, να ικανοποιήσουμε και αυτό το αίτημα. Αλλά η ευαισθησία απέναντι στους εργαζόμενους νομίζω ότι κυρίως φαίνεται από το γεγονός ότι διαμορφώνουμε πολύ διαφορετικές, σύγχρονες και πολύ καλές συνθήκες εργασίας στα νέα κτίρια στα οποία μεταφερόμαστε. Καταφέραμε λοιπόν μέσα στο 2018 να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη μίσθωση, για την ολοκλήρωση και για τη μεταφορά τριών μεγάλων ενωτήτων σε νέα σύγχρονα κτίρια. Είναι ο Βόρειος Τομέας, είναι η Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά και το κτίριο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Πρώτης Αθήνας στο Μεταξουργείο. Θα ήθελα πραγματικά και σας καλώ να πάτε να δείτε αυτά τα κτίρια, να ακούσετε τους εργαζόμενους. Δεν κρύβω ότι υπήρχαν επιφυλάξεις στην αρχή, αλλά όταν ολοκληρώνεται η δουλειά και όταν υπάρχει συνολική εικόνα, τότε κανείς αντιλαμβάνεται ότι είμαστε μέρα με τη νύχτα. Όποιος μπει στο σύγχρονο κτίριο του Πειραιά σήμερα, καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με εκείνα τα 8 παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια μέσα στα οποία στεγαζόντουσαν οι υπηρεσίες όλα τα παλιά τα προηγούμενα χρόνια. Δίνουμε λοιπόν τη μάχη για αξιοπρεπείς συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους. Και επίσης, επειδή τίθεται ένα ζήτημα συχνά και κλείνω με αυτό, σε σχέση με την βοήθεια την οποία πρέπει να δίνουμε στους Δήμους κτλ. Κοιτάξτε, όπως αναφέρθηκε τώρα για το έργο του Αλίμου, όπως είχε αναφερθεί την προηγούμενη φορά για το έργο της Έγινας, για το οποίο θέλω να σας ενημερώσω ότι έχει ενταχθεί από εμάς στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το Δεκέμβριο του 2018, έχει ενταχθεί, αλλά δεν έχουμε ακόμα μελέτη. Δεν έχει έρθει ακόμα η μελέτη την οποία εκπονεί ο Δήμος. Υπάρχει ένα θέμα ότι σε μερικές περιπτώσεις δεν μπορούμε να καλύπτουμε όλα τα κενά. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να φτιαχτεί μία μελέτη, δεν είναι ευθύνη πια και της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικά όταν δεν μας έχει ζητηθεί να συμβάλλουμε στην εκπόνηση της μελέτης. Και το λέω αυτό όχι τόσο για μερικούς Δήμους που είναι μικροί και τέλος πάντων έχουν ίσως και άλλες αδυναμίες, οργανωτικές ή μεγάλων χρεών, όπως ο Δήμος της Έγινας. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης και είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά το λέω για παράδειγμα για το Δήμο Μαρουσίου. Διότι εκεί πέρα υπάρχει η περίφημη μελέτη του ρέματος Απφούς. Το οποίο ρέμα Απφούς είναι ένα πολύ επικίνδυνο ρέμα, διασχίζει όλο το Μαρούσι, έχει δώσει καταστροφές στο προηγούμενο διάστημα και όμως η μελέτη του χρονίζει από το 2010. Από το 2010. Και έχουμε ενημερώσει το Δήμο ότι πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στη μελέτη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη δημοπράτηση του έργου. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, μετά από σωρία αλλαγών που έχουμε ζητήσει και τις έχει κάνει. Δύο μεγάλες αλλαγές. Η ρημοτομική γραμμή, όπως είναι αυτή τη στιγμή με το σχέδιο που έχει ο Δήμος, μπαίνει μέσα στη ζώνη οριοθέτησης. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μέσα στη ζώνη οριοθέτησης, εκεί δηλαδή που πλημμυρίζει, να το πούμε αλλιώς, ιδιοκτησίες, τμήματα οικοπαίδων κτλ. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει το ρημοτομικό και να πάρθουν ειδικά μέτρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μία μελέτη διευθέτησης του ρέματος και να πούμε στους πολίτες ότι ξέρετε, με βάση τη μελέτη δυστυχώς η περιουσία σας πλημμυρίζει ή κινδυνεύεται. Πρέπει να κάνουμε μία μελέτη σοβαρή, η οποία να εναρμονίσει το ρημοτομικό σχέδιο του Δήμου με τις γραμμές πλημμύρας,
με το σχέδιο της οριοθέτησης του ρέματος. Αυτό το πράγμα το κάνει ακριβώς, αυτό είναι υποχρέωση του Δήμου. Του έχει επισημανθεί εγγράφος από το 2011 και όμως δεν έχει προσαρμοστεί. Το δεύτερο, υπάρχει ένας εγκάρσιος αγωγός, ο οποίος, όπως διασχίζει το ρέμα, δημιουργεί ανάσχεση. Και πρέπει να βρεθεί μία λύση σε αυτό. Δεν μπορούμε να δημοπρατήσουμε ένα έργο και να πάμε να εκτελέσουμε ένα έργο στο οποίο δημιουργείται ανάσχεση από έναν εγκάρσιο αγωγό ακαθάρτων. Και πρέπει και αυτό το θέμα να λυθεί από το Δήμο. Με συγχωρείτε, αλλά ο Δήμος που τα γνωρίζει αυτά από το 2011 δεν έχει κάνει τίποτα. Αν γίνει πρόβλημα η Δούρου, θα φταίει. Να το ξέρουμε δηλαδή. Να το ξέρουμε. Οι υπηρεσίες μας θα ελεγχθούν. Μα οι υπηρεσίες μας τα έχουν δώσει αυτά με χαρτιά και θα τα καταθέσω εδώ πέρα αναλυτικά το ιστορικό. Από το 2011 υπάρχουν όλα αυτά σε μία ανακεφαλαίωση με ημερομηνία 30/7 του 18. Μα και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Αναρωτιέμαι ο κύριος Πατούλης με ποιο τρόπο σκέφτεται επιτέλους να λύσει το θέμα του ρέματος Απφούς. Ή θα συνεχίσει να το αφήνει έτσι και να χρησιμοποιεί τα ΜΜΕ τα οποία διαθέτει για να κατηγορεί τους υπόλοιπους. Εμείς συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα απέναντι σε όλους. Δεν κοιτάξαμε όλα αυτά τα χρόνια ποιος είναι πράσινος, γαλάζιος, κόκκινος, τίποτα. Ενισχύσαμε όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους και είμαστε κοντά. Μα εντάξαμε το έργο με καλή πρόθεση, το ρέμα Σαφού, στον προϋπολογισμό του 2017. Αλλά οι αλλαγές δεν ήρθαν. Το 2018 μας ζητήθηκε σχεδόν ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού από το Δήμο, γιατί έκανε ακριβώς τις αλλαγές του. Έκανε γεωτεχνική μελέτη που δεν υπήρχε. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα πρωτάκουστα. Και από 6.340.000 φτάσαμε τον προϋπολογισμό στα 10.676.000. 40% επάνω. Τα κάναμε και αυτά. Μελέτη δεν πήραμε ακόμα. Αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να το θέσω υπόψη σας, να το καταθέσω υπόψη όλου του σώματος και να καταθέσω τα πρακτικά τη σχετική αναλυτική καταγραφή από τις υπηρεσίες μας όλης αυτής της ταλαιπωρίας. Κλείνω λοιπόν και λέω ότι υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες, υπάρχουν και προβλήματα τα οποία έχουμε όλη την καλή διάθεση να τα λύσουμε σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με την πολιτεία και με τους Δήμους. Όμως πρέπει και ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, ειδικά όταν πρόκειται για ισχυρό Δήμο, να συμβάλλει σε αυτό και να μην έχει μία στήρα επικοινωνιακή αντιμετώπιση, διότι με τις επικοινωνιακές αντιμετωπίσεις δεν λύνονται τα προβλήματα. Εμείς με όσα προανέφερα νομίζω ότι καταφέρνουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να έχουμε βάλει τάξη και να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη Αττική εν ώψη όλων αυτών των προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Και με βάση αυτά θέλω να σας ζητήσω να στηρίξετε την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καθώς και τους απολογισμούς, και με τη μεγαλύτερη δυνατή, με την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Τοποθετής επικεφαλής, ο κύριος Γκουρός. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσω κατευθείαν και να πω ότι όλο το πρόγραμμα που ανέπτυξε εκτέλεσης έργων, δράσεων και πολιτικής είναι εξιδίων πόρων, δηλαδή το αποθεματικό σγουρού 350 εκατομμυρίων. Το 65% που κόπηκε από τις κυβερνήσεις και τη σημερινή και τις προηγούμενες από το 2012, ενώ είχε εξαγγελθεί από τη σημερινή κυβέρνηση ότι το 65% που είχε κοπεί θα το αποκαταστήσει,
Εν τούτης δεν κατάφερε να το αποκαταστήσει. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν δεν υπήρχε το αποθεματικό σγουρού, λόγια της πλώρης. Επίσης, να απαντήσω ότι υπήρχε συσσωρευμένο έλλειμμα υποδομών. Δηλαδή, πώς ήταν η Ελλάδα το 1950, το 1960, το 1970, το 1980, το 1990, το 2000, το 10 και σήμερα το 19. Άρα, λοιπόν, μάλλον δεν έχει γίνει τίποτε. Άρα, λοιπόν, έγιναν όλα τώρα. Για όλα τα υπόλοιπα, θέλω να σας πω ότι έχω απαντήσει κατ' επανάληψη και θα ξαναπαντήσω, δεν θα σας κλέψω καθόλου χρόνο. Αλλά κλείνω ως απάντηση στην εισήγηση του κυρίου Αντιπεριφερειάρχη. Δεν παίρνω τίποτε πίσω από ό,τι έχω δηλώσει στο παρελθόν και το κυριότερο είναι η παροιμία «Ώδη δεν όρος έτε και μην». Βογκούσε ένα βουνό και γέννησε ποντίκι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα οικονομικά στοιχεία του απολογισμού της Περιφέρειας Αττικής επιβεβαίωσαν στο έπακρο τους φόβους και τις προειδοποιήσεις μας ότι το καράβι της περιφέρειας πέφτει στα βράχια. Σύμφωνα με τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία στη χρήση του 2018, διαπιστώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά, σύμφωνα με τη δική σας ορολογία, αρνητικό πλεόνασμα 49.283.745,50 ευρώ. Πέρα από το γελίο της ορολογίας που εφευρέθηκε προκειμένου να βαφτιστεί αρνητικό πλεόνασμα, το έλλειμμα γίνεται πλέον ολοένα και πιο εμφανής ο κίνδυνος σε μερικά χρόνια η περιφέρεια Αττικής να οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο και την ώρα που η χώρα θα βγαίνει δειλά-δειλά από τα μνημόνια, η περιφέρεια της Αττικής να μπαίνει σε διαδικασίες επιτροπίας και εξυγίανσης. Ο προγραμματισμός των έργων, όπως έχει σχεδιαστεί, αν υπάρχει σχεδιασμός, υπηρετεί τη λογική να ξοδέψουμε όσο περισσότερα γίνεται σήμερα, χωρίς καμιά ιεράρχηση και προτεραιοποίηση αδιαφορώντας για το αύριο. Αδιαφορώντας, για παράδειγμα, αν θα υπάρχουν πόροι για τα αντιπλημμυρικά που απαιτούνται και δεν έχουν οριμάσει ακόμη. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρα από τις τρέχουσες υποχρεώσεις για έργα, που ανέρχονται περίπου στα 300 εκατομμύρια, έχουν δημοπρατηθεί ή τελούν υποδημοπράτηση έργα συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 567,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες στον προϋπολογισμό της περιφέρειας, όπως δικαστικές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, και σε αυτό νομίζω πρέπει να πείτε κάτι, γιατί δεν είπατε, η αγορά του κεντρικού κτηρίου στο Περιστέρι ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν έχει υπογραφεί, αν είμαι καλά ενημερωμένος, ακόμα η σύμβαση. Την ίδια ώρα τα ταμιακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 327 εκατομμύρια, αν είναι σωστό το αυτό, γιατί είπατε 360 είναι, αν δεν κάνω λάθος. Για τα έργα, το ταμείο είναι το σωστό, έτσι, ωραία Χρήστο. 327, που προφανώς δεν επαρκούν για να καλύψουν το οικονομικό άνοιγμα που δημιουργείται και καθημερινά διευρύνεται. Εμείς προειδοποίησαμε όσο φύλαμε με επιστολές στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών, κύριο Τσακαλώτο και Χαρίτση, για να προλάβουν το κακό. Είπε προηγουμένως κάτι το οποίο γνωρίζω από πληροφορίες, ότι θα καλυφθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα έργα τα οποία δεν μπορούν εξ ιδίων πόρων να καλυφθούν, δεν μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Άρα λοιπόν έρχεται το κράτος και δίνει 50 εκατομμύρια. Και ρωτάω εγώ αφελής τώρα, και αν γίνουν οι εκλογές 26 μαζί με τις άλλες, θα γίνει? Όμως δυστυχώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν ορισμένοι που δεν κατάλαβαν τίποτα από την κρίση που περάσαμε, που επαναλαμβάνουν τα λάθη του χθες και ακολουθούν τις συνταγές που χρεοκόπησαν το ελληνικό κράτος. Που προτιμούν να ενεχειριάζουν το μέλλον των παιδιών μας για να αποκομίσουν εφήμερα μικροπολιτικά ωφέλη. Το ξύμορο είναι ότι θα οδηγήσουν σε μνημόνιο την περιφέρεια αυτοί που έσχιζαν τα ημάτια τους κατά του μνημονίου. Τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι υπάρχει μία ταμπέλα παλιά στα λεωφορεία του 1960 του ΟΑΣΤ που έλεγε. Το 1970, άντε τώρα κι εσείς. Το 80. Ουδέν λάθος αναγνωρίζετε μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου. Μη κρίνετε τους δικαστές. Διαγράψτε τα από τα πρακτικά. Αν δεν ξέρετε να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, είναι δικό σας το πρόβλημα. Αν δεν μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, είναι δικό σας το πρόβλημα. Σας τα είχα πει από την πρώτη στιγμή και με είχατε αποκαλέσει κινδυνολόγο. Λοιπόν, τα θέματα, βεβαίως βεβαιώθηκε.
Αυτό που τραβάει η κυρία Δούρου τι είναι δηλαδή? Βράβευση? Εδώ είσαστε. Όχι για τα έργα, για την πολιτική προστασία. Που έλεγα καλύψτε όλη την Αττική. Αφήστε το. Το λέω καλοπροαίρετα. Το λέω καλοπροαίρετα. Το θέμα είναι να βλέπεις όχι στην κορυφή του βουνού, πίσω από το βουνό το τι ακριβώς γίνεται. Και δυστυχώς δεν είδατε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Από την Λαϊκή Συσπήρωση, κύριε Μητσογιαννάκη. Νερό σου. Το ανοιχτό. Ευχαριστώ. Θα μου φύγει το έλα, παιδί μου. Είναι πράσινο γι' αυτό. Ναι. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη συζήτηση για τον προϋπολογισμό της περιφέρειας και τα έργα τα οποία το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων επιβεβαίωσε αυτά που και τότε είχαμε πει και είχαμε τοποθετηθεί. Δηλαδή, επιβεβαίωσε τον αντιλαϊκό προσανατολισμό που έχει ο προϋπολογισμός της περιφέρειας και τα έργα που εκτελούνται σε αυτήν. Το νέο που υπάρχει είναι η πιο έντονη προσπάθεια της διοίκησης της περιφέρειας να εμφανίσει ότι η Αττική είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο, να το κάνει, όπως λέτε, γνωστό το έργο της. Αυτό είναι το καινούριο, η ένταση αυτών των προσπαθειών μπροστά και στις εκλογές του Μαΐου. Πραγματικά γίνονται έργα, όμως αυτά τα έργα είναι αυτά που αφορούν το κεφάλαιο και τις δικές του ανάγκες και όχι τις λαϊκές ανάγκες. Στην προηγούμενη συνεδρίαση μιλάγαμε την προηγούμενη που πέρασε. Μιλήσαμε για τα 37 εκατομμύρια τα οποία δίνεται στο Μελισσανίδη. Όντως έργο γίνεται εκεί και το πληρώνεται αδρά. Μόνο πως είναι ένα ιδιωτικό έργο. Τώρα οι κομπίνες που κάνετε εκεί να αλλάζετε τις συμβάσεις και να το εμφανίζετε ότι δεν είναι ιδιωτικό αλλά είναι σε μια ερασιτεχνική ομάδα κτλ. Αυτά η πορεία θα αποδείξει ποιος έχει δίκιο. Επί της ουσίας χρηματοδοτείται ένα επιχειρηματία. Λέω, ένα τέτοιο είναι αυτό. Το Φαλυρικό Όρμο, για να υπηρετήσετε τα έργα εκεί, δηλαδή στο Φαλυρικό Όρμο, για να υπηρετήσετε τις ανάγκες κυρίως του τουριστικού κεφαλαίου, που διαθέτεται ένα πακτολό χρημάτων, πάρα πολλά εκατομμύρια, προωθείτε έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το λογαριασμό της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά, μέσα από το ΕΣΠΑ. Είναι πράγματι αρκετά αυτά τα έργα και ακόμα πιο πολλά τα χρήματα τα οποία δίνεται για αυτή τη δουλειά. Αυτό βέβαια που δεν λέτε είναι τι δεν κάνατε. Τι χρειάζεται η Αττική, τι χρειάζονται οι εργαζόμενοι, ο λαός στην Αττική, το οποίο έπρεπε να γίνει και δεν το έχετε κάνει. Αυτό δεν το λέτε. Ότι αυτά που διαθέσατε για τις λαϊκές ανάγκες είναι ελάχιστα κυριολεκτικά, είναι κάποια ψίχουλα δηλαδή, περισσότερο για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια των εργαζομένων των λαϊκών στρωμάτων και αποσπασματικά έργα για να συνεχίζετε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθείτε και εσείς και η κυβέρνησή σας. Έχουμε αναφέρει από αυτό το βήμα επανειλημμένα ότι το μεγάλο έλλειμμα φάνηκε. Φάνηκε στη μάντρα. Φάνηκε στο μάτι. Έχει φανεί δηλαδή επανειλημμένα ότι αν τη σπουδή που επιδεικνύεται για την υλοποίηση των έργων που αφορούν το κεφάλαιο τη δείχνατε και για τις λαϊκές ανάγκες, τότε ναι, πολλά από αυτά που ζήσαμε, πολλά από αυτά που βιώσαμε, τα τραγικά που βιώσαμε όλοι τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια στη μάντρα,
το Νοέμβριο του 17 στο Μάτι, στην Κινέτα, το καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν θα τα είχαμε ζήσει. Έτσι είναι. Αν δείχνατε την ίδια σπουδή, θα είχαν φτιαχτεί παιδικοί βρεφικοί σταθμοί και θα προσλαμβάνατε προσωπικό για να μπορούν να λειτουργήσουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων του λαού συνολικά. Θα είχατε φτιάξει χώρους για να αθλούνται τα παιδιά μας και να δίνετε διέξοδο σε αυτά και όχι να τα δίνετε στις ΠΑΕ και να μην φτιάχνετε δομές για να συνεχίζουν να παίρνουν πιο μαλακά ναρκωτικά από αυτά που παίρνουν στην αγορά, τα υποκατάστατα που λέμε. Αλλά θα φτιάχνετε δομές για να απεξαρτηθούν από αυτά. Ή και αυτά που δίνετε παράδειγμα για αθλητικές εγκαταστάσεις στους τζίμους, θα επιβάλλατε, εφόσον το πληρώνετε, να δίδονται στους πολίτες χωρίς πληρωμή. Δεν είναι λίγα τα έργα που γίνονται, αθλητικές εγκαταστάσεις και τέτοια που χρηματοδοτούνται από την περιφέρεια, αλλά στη συνέχεια λειτουργούν με εισιτήριο, με συνδρομή. Δηλαδή ο εργαζόμενος, ο λαός το πλήρωσε να το φτιάξει, το ξαναπληρώνει μετά να το χρησιμοποιήσει. Θα είχαν φτιαχτεί τα ΚΕΛ στην Ανατολική Αττική και δεν θα ήταν ακόμα με τους βόθρους, με τα βοθρατζίδικα, και δεν θα βγάζανε το βράδυ στα όμβρια τα λίμματα. Και δεν είναι όταν καυγάς πού θα πάμε. Ξέρω που θέλει να τα πάει. Είναι λοιπόν προκλητικό να δαπανούνται εκατομμύρια για τα έργα που αφορούν το κεφάλαιο και ειδικά οι εργατικές λαϊκές συνοικίες της Δυτικής Αθήνας, του Πειραιά, του Θριάσου, της Ανατολικής Αττικής να έρχονται και να ξανάρχονται τα ίδια έργα κάθε χρόνο και να μην εκτελούνται. Και να επικαλείστε τη γραφειοκρατία και να επικαλείστε τα προσκόμματα που υπάρχουν και να επικαλείστε 200 δυσκολίες που υπάρχουν. Γιατί δεν τις λύσατε? Όμως, πώς γίνεται και όλες αυτές τις δυσκολίες τις ξεπερνάτε τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο αποτελεσματικά όταν αφορούν έργα όπως το κεφάλαιο? Δηλαδή, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πώς κατορθώσατε μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ούτε κι εσείς δεν καταλάβατε πώς, και ξεκινήσανε τα έργα στο Φαλιρικό Όρμο? Πώς? Εκεί γιατί δεν υπήρχαν ενστάσεις, εκεί γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα με το διαγωνισμό, εκεί γιατί δεν υπήρχαν προβλήματα με τις μελέτες, εκεί γιατί δεν υπήρχαν παρεμβάσεις του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου νου για να τα σταματήσει. Ούτε γραφειοκρατίες υπήρχαν ούτε τίποτα. Αυτά λοιπόν που αφορούν το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, είστε πολύ αποτελεσματικοί, πολύ ικανοί. Τα καταφέρνετε μια χαρά. Όταν είναι να εξυπηρετηθεί ο εργαζόμενος ο λαός, θυμόσαστε τις δυσκολίες, τη γραφειοκρατία, τα προβλήματα, το ένα το άλλο, τα εμπόδια, την κακιά μας τη μοίρα και τα φέρνετε τα ίδια έργα και τα επαναλαμβάνετε και ξανά τα επαναλαμβάνετε και τα ξαναεπαναλαμβάνετε από χρόνο σε χρόνο, να μην τελειώνει ποτέ. Για να έχετε να λέτε ότι έχουμε, λέει, πόσα λένε, 400 εκατομμύρια, 300 εκατομμύρια, σχάσετε την μπάλα με τα εκατομμύρια. Έργα, λέτε, ποιον κοροϊδεύετε πια? Θα μου πείτε αυτό, προσπαθείτε να κοροϊδέψετε, μπας και κερδίσετε κανένα ψήφο στις εκλογές που έρχονται. Αυτή είναι εξάλλου η προσπάθεια που κάνετε αυτές τις μέρες. Πράγματι, οι προηγούμενοι από εσάς είχαν εξίσου αντιλαϊκό προσανατολισμό και έργο. Μπορεί να ήταν και χειρότεροι από εσάς. Δεν θα μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία να κρίνουμε. Αυτό θέλετε να ακούσετε? Αν σας ικανοποιεί αυτό ότι ήταν το ίδιο και χειρότεροι από εσάς, εντάξει, τότε ακούστε το. Αυτό όμως δεν λύνει κανένα θέμα. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Επειδή ο Σγουρός ήταν χειρότερος από εσάς, εσείς να λέτε καλά είμαστε εμείς. Εσύ το λες αυτό, Γιάννη. Εσύ το λες αυτό. Εμείς λοιπόν δεν απευθυνόμαστε εδώ, σε αυτό το ακροατήριο που βρίσκεται στην αίθουσα, ή τουλάχιστον στη μεγάλη του πλειοψηφία. Έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι, όπως τα λέμε, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει. Εξάλλου 5 χρόνια αυτή η ιστορία γίνεται και επαναλαμβάνεται. Απευθυνόμαστε από αυτό το βήμα προς τους εργαζόμενους στο λαό, αυτά να πάρει υπόψη του,
και να σας στείλει και εσάς, όπως και τους προηγούμενους, εκεί που πρέπει. Και να πάρει αυτός την υπόθεση που τον αφορά στα χέρια του και να διεκδικήσει για να ζήσει ανθρώπινα. Και να μην περιμένει από εσάς. Γιατί άμα περιμένει από εσάς, μόνο ανθρώπινα δεν θα ζήσει. Ίσως και να μην ζήσει και καθόλου. Αυτό είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να δούμε σε αυτή τη φάση. Προφανώς και καταψηφίζουμε. Ο κύριος Τζίμερος. Κάνετε φιλότιμες προσπάθειες να σας πάρουμε στα σοβαρά. Αλλά λυπάμαι, είναι αδύνατο αυτό, παρά τις καλές μας προθέσεις, στην αρχή τουλάχιστον αυτής της ευχάριστης παρέας. Διότι πώς να πάρει στα σοβαρά ανθρώπους, οι οποίοι μετά από 5 χρόνια στην περιφερειακή αρχή και άλλα τόσα περίπου στην κυβερνητική αρχή, κατηγορούν τους προηγούμενους για όλα αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι. Διότι ήταν τόσο μεγάλες οι ζημιές που αδύνατον να τις επανορθώσουμε εμείς παρά την καλή μας θέληση και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο ζητήσατε πίστοση από τον ελληνικό λαό να σας δώσει για να διορθώσετε τα λάθη τα οποία υποτίθεται ότι θα διορθώνατε και υποτίθεται ότι τα ξέρατε κιόλας, μόνο που διαπιστώσαμε ότι πηγαίνατε ψάχνοντας τα πρώτα 4,5 χρόνια. Και επειδή νομίζουν οι άνθρωποι ότι υπήρχαν φοβερά βουνά που έπρεπε να διαβούμε, ας πούμε, ή να τα σαρώσουμε και τι να κάνουμε εμείς με τις δυνάμεις μας, τις μικρές δεν τα καταφέραμε, θα σας πω 2 πραγματάκια, τα οποία ψιλοσχετίζονται κιόλας και δυστυχώς σχετίζονται και με τη φωτιά στο μάτι. Είχα πει από τις πρώτες συνεδριάσεις σε αυτό το χώρο, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι πινακίδες στην Αθήνα, στην Αττική. Πινακίδες οι οποίες σου λένε από εδώ, ας πούμε, στρίβεις προς Μαραθώνα και κάποια στιγμή πέφτεις σε μια διασταύρωση και δεν βλέπεις άλλη πινακίδα. Θα πρέπει να έχεις GPS ή θα πρέπει να είσαι ντόπιος για να ξέρεις πού θα πας. Δεν ξέρω πόσο σοφός πρέπει να είναι κάποιος για να διαπιστώσει ότι οι πινακίδες είναι για να σε οδηγούν και όχι για να σε παροδηγούν. Υποθέτω ότι κάποιοι από εσάς θα το σκέφτηκαν αυτό. Δεν μπορεί να μην το σκέφτηκαν, δηλαδή οδηγείτε. Βλέπετε ότι είναι γραμμένες χάλια, ότι έχουν μικρά γραμματάκια. Ότι μερικές φορές για να δεις πού πρέπει να στρίψεις όταν είναι καμιά δεκαριά, ας πούμε, χωριουδάκια εκεί στην Αττική, στην Παιανία, εκεί σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, πρέπει να παρκάρεις το αυτοκίνητο, να πας από κοντά, να φορέσεις ενδεχομένως και γυαλιά πρεσβειοποίησης, άμα έχεις κάποια ηλικία σαν και εμένα, και να δεις πού θα στρίψεις. Έκανα και έγγραφη ερώτηση. Δεν μου απαντήσατε καν. Δεν μου απαντήσατε καν. Ποτέ. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, δηλαδή πόσο μεγαλειώδες έργο είναι αυτό για να το συντονίσετε. Οι πινακίδες που αφορούν δρόμους στην Αθήνα, λεωφόρους, που ναι είναι της περιφέρειας, αλλά η περιφέρεια έχει και έναν εποπτικό ρόλο, ρε αδερφέ, συντονιστικό ρόλο μεταξύ των δημάρχων. Πόσο δύσκολο είναι κάποια στιγμή να στείλει ένα έγγραφο ή δούρο, ας πούμε, στους δημάρχους, για να τους πει, παιδιά, προσέξτε, πείτε στους δημότες σας να κολλάνε τον αριθμό έξω από τα κτίρια, γιατί ο άλλος οδηγεί και ψάχνοντας να βρει πού είναι το 124, διαπιστώνει ότι βρέθηκε στο 184 και όλα τα ενδιάμεσα νούμερα δεν υπάρχουν. Καθόλου δύσκολο. Και επειδή μιλάμε για το μάτι, θυμίζω ότι το πολεοδομικό σχέδιο του ματιού εγκρίθηκε επί των ημερών σας, λίγο πριν τις φωτιές. Οποιοςδήποτε κάνει μια βόλτα στο μάτι θα διαπιστώσει το εξής, το οποίο είναι τραγικό, δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζεις. Όχι μόνο είναι κτισμένη όλη η παραλιακή, βεβαίως σε μέρη που βγαίνουν σε γκρεμό, που θα σου πει ο άλλος ότι άκτιστο να ήταν, θα έφτανε στον γκρεμό, τι θα έκανε, θα πήδαγες. Αλλά εκεί που υπάρχουν έξοδοι, οι έξοδοι έχουν πλάτος 70 εκατοστά, 40 εκατοστά, ένας λίγο εύσωμος δηλαδή από την τελευταία έξοδο δεν μπορεί να πάει στη θάλασσα.
Και υπάρχει και μία ταμπέλα εκεί ακριβώς που λέει παραλία. Χωρίς να υπάρχει καμία άλλη ταμπέλα μέσα. Μέσα. Στους δρόμους, πιο μέσα. Στο εσωτερικό, ας πούμε, του ματιού, να σου πει προς παραλία. Εάν περπατάς με τα πόδια και κοιτάς να λέει, και λες προς τα εκεί θα είναι η θάλασσα. Να πει, δεν μπορεί, προς τα εκεί θα είναι και το κεφάλι σου είναι συνέχεια αριστερά. Θα τη δεις τη θάλασσα πριν να δεις την ταμπέλα παραλία, η οποία μάλιστα είναι και λίγο πιο πίσω από το δρόμο. Οποιοσδήποτε έχουν 5 δράμια μυαλό θα έλεγε στους διπλανούς με τις αυλάρες τους. 2 μέτρα εσύ και 2 μέτρα εσύ. Και ξαφνικά τα 40 εκατοστά θα γινόταν 4 μέτρα και 40 εκατοστά. Ικανά να δώσουν διέξοδο σε ανθρώπους, να φαίνονται από μακριά, γιατί ο χώρος πρέπει να φαίνεται και όταν τρέχεις, και σε μία κακή ώρα θα μπορούσαν να φύγουν μαζικά πολλοί άνθρωποι. Διότι ακόμα και αν όλοι αυτοί οι οποίοι τρέχαν πανικόβλητοι εκείνη την τραγική στιγμή να ξεφύγουν από τις φλόγες, ανεκάλυπταν τις εξόδους, δεν θα χωρούσαν να περάσουν. Χωράει μόνο φάλαγγα κατάνδρα. Βεβαίως αυτό ήταν πρόβλημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εσείς δεν το είδατε? Μια βόλτα δεν κάνατε εκεί? Επομένως μας λέτε να σας δούμε με επίοικια, διότι νέοι είσαστε σε αυτό το σπορ, δεν τα καταφέρατε τόσο καλά. Όμως έχω την εντύπωση ότι αντιθέτως τα έχετε καταφέρει πάρα πολύ καλά στο να γελιοποιήσετε ακόμα περισσότερο την έννοια της δημόσιας διοίκησης. Και επειδή μιλάμε για οικονομικά στοιχεία και έχετε στείλει πολλά νούμερα, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω το κωμικό και το τραγικό ταυτόχρονα ως ένδειξη του πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτεία, του να εγκρίνεται τεράστια ποσά και να προϋπολογίζεται για το 2019 5.000 ευρώ. Και μερικές φορές να εγκρίνεται τεράστια ποσά, να προϋπολογίζεται ένα μικρό ποσούλι για το 2019 και να μην το εγκρίνεται ούτε αυτό. Δηλαδή, πώς θα διαβάσει ένας άνθρωπος που ξέρει αριθμητική τρίτης δημοτικού την έγκριση 859.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές του Δήμου Χαϊδαρίου και την εκταμίευση 5.000 ευρώ για το 2019. Με αυτό το ρυθμό οι παιδικές χαρές θα ολοκληρωθούν σε 166 χρόνια ζωή να έχουμε να πάμε να τις χαρούμε όταν γίνουν. Βέβαια, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου μπορεί να πάρει τηλέφωνο τον Δήμαρχο Νικαίας να παρηγορηθούν αντάμα, διότι η ανακατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Νικαίας του Πλάτωνα, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ξεκινάει πάλι με 5.000 ευρώ. Η αριστερή φοιτητική σταθερά το 5 φαίνεται μεταφέρεται και στη δημόσια διοίκηση ως διοικητική σταθερά είναι 5.000 ευρώ. Χλωοτάπητας γηπέδου του Δήμου Πεντέλης, 286.440 ευρώ. Ξανά το ταλιράκι. Και ευτυχώς δηλαδή που διαφέρουν τα ποσά, γιατί αν ήταν ίδια μεταξύ του Χαϊδαρίου και της Νικαίας, μετά από 166 χρόνια που θα τέλειωναν, μπορεί να πέφταν τα εγγένεια την ίδια μέρα και ξέρετε να είχαν πρόβλημα να παρευρεθούν εκεί οι δημόσιοι φορείς. Το παλιό Φάλιρο είναι πιο ευνοημένο, γιατί το γκαράζ του που κοστίζει 4.880.000 ευρώ θα ξεκινήσει με το ποσό των 200.000 ευρώ για το 2019. Δηλαδή αυτό σε 24 χρονάκια με το κλειδί στο χέρι θα παρκάρεις. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία αφορούν την λογική λειτουργίας αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή έρχεται ένα ποσό, το εγκρίνω, το προϋπολογίζω και τελικά το εκταμιεύω ή το βάζω να εκταμιευθεί, ρε αδερφέ, το 2019. Ας πούμε, μελέτη στατικής επάρκειας εκκλησίας στα Μητάτα. Μελέτη στατικής επάρκειας σημαίνει ότι κάποιος είδε ότι η εκκλησία στέκεται, δεν στέκεται. Έχει πρόβλημα στατικής επάρκειας. 20.000 ευρώ. Σεισμόπληκτη. Έγκριση ποσού για το 2019, 0.
Τι έγινε, κάνα θαύμα, μήπως στηρίχθηκε θαυματουργικά η Εκκλησία? Διότι αν έχει πρόβλημα στατικής επάρκειας μπορεί να πέσει. Εφόσον το εγκρίνεται το ποσό, γιατί δεν το εκταμιεύετε? Φέρνετε λοιπόν, φέρνετε λοιπόν εκατοντάδες τέτοια από 10, 20, 30, 50, 100 χιλιάδες και ο προϋπολογισμός του 19 είναι 0. Έγκριση 0. Αργότερα, ας πούμε. Βέβαια, αυτοί που σας τα έφεραν είναι ικανοποιημένοι. Είπαμε, είναι η γνωστή κομπίνα που έρχεται ο Δήμαρχος, φέρνει το έργο, εσείς το εγκρίνετε, πάει στους ψηφοφόρους, λέει εγκρίθηκε και πότε θα ξεκινήσει? Θα ξεκινήσει κάποια στιγμή. Πάντως, για τα εργοτάξια που έλεγε ο κύριος Καραμάνος, θα βάλουμε μια πινακίδα, θα τις προσμετρήσουμε και αυτές τις πινακίδες στα εργοτάξια και θα χαιρόμαστε ότι η περιφέρεια είναι γεμάτη εργοτάξια, τα οποία, όπως είδαμε, θα είναι εκεί ενωμένα δυνατά για 166 ακόμα χρόνια. Πάλι καλά που προχώρησε ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός για την ανέγερση του μνημείου Σφουγγαράδων στα Αντικήθυρα, και πάλι καλά που ήταν και οικονομικός ο γλύπτης. Δεν ξέρουμε ποια κριτήρια, ας πούμε, εγκρίνεται ένα καλλιτεχνικό έργο, αλλά τέλος πάντων από τα 74 χιλιάρικα που είχαμε προϋπολογίσει θα μας κοστίσει μόνο 45.131. Και αυτά βλέπω ότι εκταμιεύονται κιόλας. Δηλαδή το μνημείο προχωράει. Αλλά ο δρόμος στα Κύθερα, ο οποίος είναι μια καρμανιόλα, δύο αυτοκίνητα δεν γίνεται να περάσουν. Το ένα έχει τη ρόδα στον καρεμό το μισό, το οποίο είχε προϋπολογισμό 1.800 και έπρεπε να ξεκινήσει χτες, προχωράει με εγκεκριμένες πιστώσεις 30.000 ευρώ για το 2019. Θα γίνουν καμιά δεκαριά μέτρα του δρόμου, αλλά έτσι γίνεται. Το λένε και οι φιλόσοφοι οι Κινέζοι, ότι κάθε μεγάλη διαδρομή ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Άρα πρέπει να είστε ευτυχείς, διότι κάνετε το πρώτο βήμα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στον προϋπολογισμό ακατανόητα, τα οποία θα θέλαμε να μας τα διευκρινίσει ο κύριος Καραμάνος λίγο περισσότερο. Για, ας πούμε, τις υπερορίες που εγκρίθηκαν, δηλαδή 2.122.688.50 για το 19, συν 189.222 ευρώ για τις εξαιρέσιμες μέρες. Δηλαδή, όταν λέει κάποιος εγώ δουλεύω μέρα νύχτα, εμείς νομίζουμε ότι είναι σχήμα λόγου. Φαίνεται ότι για κάποιους στην περιφέρεια δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Και όταν ένας διοικητικός οργανισμός με 2.500 υπαλλήλους εγκρίνει και αυτές τις υπερορίες, σκέψου ρε παιδί μου τι δημιουργικός οργασμός υπάρχει, και μάλιστα πληρώσαμε και παρελθόντων ετών 1.003.517 ευρώ. Και μου φαίνεται περίεργο ότι υπάρχει και πρόσθετη αμοιβή παρελθόντων ετών. Όταν εγκρίνεις υπερορίες παρελθόντων ετών, σημαίνει ότι έχουν τελειώσει, έχουν γίνει. Δηλαδή, πώς φέρνουν, ας πούμε, το 2019 και τι λένε, «Α, ξέρεις, δούλεψα και 2 ώρες τότε και ξέχασα να τις βάλω, γι' αυτό έγκρινε λίγο παραπάνω για να προχωρήσουμε μερικά χιλιάρικα». Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όπως επίσης δεν έχω καταλάβει και κάτι άλλο. Το γιατί η περιφέρεια παρετείται των ενδίκων μέσων για τις περιπτώσεις αύξησης ή έγκρισης εκ μέρους του Ειρηνοδικείου για τα δώρα και τον 13ο και 14ο μισθό που είχε κόψει η κυβέρνηση ακριβώς επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά. Βεβαίως, η τεράστια σχιζοφρένεια του να αποφασίζουν δικαστές για το τι πληρώνει το μαγαζί, δηλαδή τι πληρώνει το κράτος, διατηρείται και διατηρήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις, αυτό είναι αλήθεια, αλλά και η δική σας η κυβέρνηση το κράτησε. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να ψηφίζουν οι δικαστές αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων, αφού πρώτα έχουν ψηφίσει για τις δικές τους και αφού έχουν θεωρήσει αντισυνταγματικές τις περικοπές των δικών τους μισθών και των δικών τους συντάξεων. Τι να κάνουν τώρα με τους υπόλοιπους? Τι να πούνε, ότι εμείς είμαστε παιδιά ενός ανώτερου Θεού και οι άλλοι δεν είναι? Βέβαια, έχω πει πολλές φορές ότι πολλοί θα ήθελαν να προσφύγω σε ένα τζιροδικείο να διατάξει την επαναφορά του τζίρου της εταιρείας μου στα επίπεδα του 2009, αλλά δεν υπάρχει αυτό. Όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχιζοφρένειας,
δεν πρέπει ένα νομικό πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα για να προστατεύσει τα συμφέροντα του χρηματοδότη του, ο οποίος είναι ο φορολογούμενος. Και αυτό δεν συνιστά απιστία περί την υπηρεσία, κύριε Πρόεδρε, που είσαστε και νομικός. Δεν θα έπρεπε δηλαδή η περιφέρεια να φτάσει το θέμα μέχρι το τελικό δικαστήριο, όποιο είναι, και ας το είχαν εκεί. Τι θα πει παρετήθηκε? Λέει, διανοείστε στον ιδιωτικό τομέα μία εταιρεία να έχει αντιδικία και το αποτέλεσμα αυτής της αντιδικίας, εάν καταλήξει εις βάρος της, να την αναγκάζει να πληρώνει και κάποιος από την εταιρεία, ο οικονομικός διευθυντής, ας πούμε, ή ο διευθύνων σύμβουλος, να πει ότι παρετούμε των ενδίκων μέσων και πάρ το αντίδικε, διότι περί αντιδικίας πρόκειται. Είναι έτσι ή δεν είναι? Εφόσον προσέφυγαν εναντίον του κράτους ή εναντίον της περιφέρειας, γιατί αυτή είναι ο εργοδότης, η υπάλληλη της περιφέρειας, η περιφέρεια θα έπρεπε να εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα. Αυτό λοιπόν εγώ το θεωρώ απιστία περί την υπηρεσία και επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε εμείς τα ένδικα μέσα κάποια στιγμή όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Μέσα στα διάφορα τέλη που πλήρωσε η περιφέρεια περιλαμβάνονται και 196.000 ευρώ και 38. Ξέρετε, επειδή εδώ περνάνε πολλά νούμερα, ας πούμε 30 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, μπορεί να σνομπάρετε αυτά τα μικρά ποσά, αλλά σκεφτείτε πώς τα μάζεψε αυτά ο φορολογούμενος δεκάρα-δεκάρα και από πόσα πράγματα στέρεσε τον εαυτό του, τα παιδιά του, την οικογένειά του για να βγάλει, να δώσει στο κράτος 196.000 ευρώ και τι τα έκανε το κράτος 196.000 ευρώ, ταχυδρομικά τέλη. Στην εποχή του mail, στην εποχή της ηλεκτρονικής πληροφορίας, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πληρώνουν οι φορολογούμενοι σχεδόν 200 χιλιάρια για να πηγαίνουν γράμματα, επιστολές, γραμματόσημα, συστημένα, πάρτε, στείλτε, από έναν μηχανισμό ο οποίος δεν ανακάλυψε την πληροφορική και δεν πρόκειται να την ανακαλύψει, γιατί είναι συνηθισμένος να έχει αυτή τη χαρτούρα και αυτή τις στίβες φακέλων πάνω στα γραφεία και να έχει άλοθη να λέει, κοίταξε τι δουλειά έχω. Διότι εάν είχε εφαρμοστεί η πληροφορική στην εργασία του δημοσίου, θα υπήρχε και ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και θα μπορούσες να ελέγχεις πόσο δούλεψε ο κάθε εργαζόμενος στην περιφέρεια και αν θα έπρεπε να έχει υπερορίες και θα μπορούσες να τον αξιολογήσεις κιόλας. Αλλά αυτά, ξαναλέω, είναι άγνωστα πράγματα για το ελληνικό δημόσιο. Επομένως, έχουμε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος είναι ακόμα μία πράξη αυτής της κωμωδίας και ευτυχώς αυτή η κωμωδία, όπως και όλες οι κωμωδίες, κάποτε τελειώνουν, μόνο που τελειώνουν με μία πικρή γεύση στα χείλη, δηλαδή δεν φεύγεις γελώντας, φεύγεις κλαίγοντας και αναρωτιέσαι τι άλλο πρέπει να ζήσει αυτός ο λαός για να αντιληφθεί ότι με νταούλια και ευχές δεν λειτουργούν τα πράγματα στον αληθινό κόσμο και χρειάζεται, όπως έχω πει πολλές φορές, κάποιος να ξέρει τη δουλειά και βεβαίως να θέλει και να την κάνει. Δύο στοιχεία που απουσιάζουν παντελώς από σας. Να είστε καλά, να χαίρεστε τα νούμερά σας, ευτυχώς απαλλασσόμεθα. Κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Καράμπλας. Κυρία Νικολιδάκη, θα ανοίξω τον κατάλογο και θα σταματήσω μετά. Ο κύριος Καράμπλας, άλλος είναι άλλος που θέλει να τοποθετηθεί. Η κυρία Νικολιδάκη, υπάρχει άλλος? Ελάτε, κύριε Καράμπλα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μου αρέσει η σημερινή εικόνα του Περιφερειακού Συμβουλίου, έτσι είναι και οι τελευταίες, δηλαδή χαμηλή συμμετοχή, λείπει και η Περιφερειάρχης. Νομίζω όμως ότι η υποχρέωση που μας έχουν, οι πολίτες μας έχουν στείλει εδώ μέχρι 31 Αυγούστου και πρέπει να συμμετέχουμε κανονικά
σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, ο κύριος Καραμάνος, έχοντας μια μεγάλη αγωνία και βλέποντας τη δυσκολία που είναι η διοίκηση της περιφέρειας, την πολιτική δυσκολία, ουσιαστικά δεν εισηγήθηκε τις εισηγήσεις που έπρεπε, αλλά έθεσε διάφορα άλλα θέματα χωρίς να μας τα έχει πει, χωρίς να μας έχει ενημερώσει. Δηλαδή, κανονικά ο εισηγητής παρουσιάζει την εισήγηση. Εδώ λοιπόν είχαμε γραπτεί την εισήγηση, που η εισήγηση είναι ο απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός, η αναμόρφωση του προγράμματος κτλ. Ουσιαστικά όμως ο κύριος Καραμάνος έθεσε μια σειρά πολιτικά ζητήματα τα οποία δεν μας τα είχε θέσει υπόψη και κακώς. Κανονικά είναι όλο αυτό το σύστημα εκτός διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι πρώτη φορά. Να πω ακόμα ότι τελειώνει η θητεία της παρούσας διοίκησης. Ήταν διάχυτη η αγωνία του να προσπαθήσει να επιχειρηματολογήσει υπέρ της διοίκησης και να δημιουργήσει κάποιο κλίμα. Ωστόσο, ήταν αναπητυχές. Δηλαδή, είναι τόσο κακή η διοίκηση της η απερχόμενη, που δεν διορθώνεται με τίποτα, κύριε Καραμάν, όσο και να προσπαθήσετε και όσο και να χρησιμοποιήσετε ρητορικούς τόνους. Πλησιάζει λοιπόν αυτή η διοίκηση στο τέλος και μέχρι τώρα δεν συζητήσαμε ποτέ για το ΕΣΠΑ. Παρότι το είχαμε ζητήσει επανειλημμένως, δεν έγινε μια συζήτηση ποτέ και παρότι στην προηγούμενη περίοδο του Περιφερειακού είχαν γίνει πολλές φορές συζητήσεις για το ΕΣΠΑ. Εδώ ποτέ η κυρία Δούρου το διαχειρίζεται μόνη της και ποτέ δεν... Μάλιστα δεν ήρθε ούτε καν να συζητήσουμε και για το νέο ΕΣΠΑ, δηλαδή για τη νέα διαχειριστή περίοδο, ούτε καν ρωτήθηκε το Συμβούλιο, ούτε καν υπολογίστηκε, ούτε καν συζητήσαμε, έτσι, για να έχει μια γνώμη η περιφέρεια. Τέλος πάντων, επιτρέψτε μου σήμερα να ξεκινήσω, για το κάνω συνήθως στο τέλος και δεν προλαβαίνω να τα πω, επειδή είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στο δυτικό τομέα, να επαναλαβώ για μια φορά, ίσως και η τελευταία, τα θέματα του δυτικού τομέα. Ξέρετε, ο δυτικός τομέας έχει 13% πληθυσμό, είναι περιοχή με πολλά προβλήματα. Λέγαμε ότι για να κλείσει η ψαλίδα θα πρέπει από το 13 να πάρει και κάτι παραπάνω. Άντε, πες να πάρει 15-16, δηλαδή για να κλείσει η ψαλίδα με τις άλλες περιοχές. Πόσο πήρε στον προϋπολογισμό λοιπόν το 19, είναι γύρω στο 5-5,5% στα γραμμένα στον προϋπολογισμό και σε αυτά που και 4 ακόμα τόσο είναι στο ποσό που θα διατεθεί για το 19. Δηλαδή, στις πιστώσεις του 19, λοιπόν, είναι πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά. Δηλαδή, ο δυτικός τομέας, η περιοχή με τα τόσα προβλήματα και τις τόσες δυσκολίες, οι λαϊκές αυτές γειτονιές, είναι η τελευταία στον προϋπολογισμό. Μάλιστα, έκανα κάποιες πράξεις και είδα ότι, ενώ υπάρχει ένα μέσος όρος, ας πούμε, όλου του προϋπολογισμού, τα 1.850, πόσο είναι, τα 838 που έχει ο προϋπολογισμός, αν το διαιρέσει με τον πληθυσμό, βγαίνει ένα μέσος όρος 491 ευρώ ανά κάτοικο. Στη Δυτική Αθήνα είναι 223 ευρώ. Είναι η τελευταία, δηλαδή, η τελευταία ανά κάτοικο, όταν δεις, είναι η τελευταία από όλες τις περιοχές η Δυτική Αθήνα. 223 με μέσο όρο 491. Φοβερή κατάσταση. Ακόμα δεν είδαμε... Τώρα πάει, τέλειωσε τώρα. Τα λέμε πιο πολύ απολογιστικά, γιατί δεν έχει να κάνει κάτι άλλο η διοίκηση. Απλώς τα λέω γιατί πρέπει να τα πω και να λέω και εν όψη των περιφερειακών εκλογών, μήπως οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Δυτικής Αθήνας, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν διεκδικούσαν και ουσιαστικά είχαν μείνει να ψηφίζουν ό,τι έλεγε η διοίκηση ο κ. Καραμάνος, δεν διεκδίκησαν η Δυτική Αθήνα τίποτα και είναι κρίμα αυτό. Είναι κρίμα για τα τόσα παιδιά που είναι άνεργα, για τις τόσες επιχειρήσεις που κλείνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, υπάρχουν μια σειρά θέματα που δεν προχώρησαν καθόλου, από το πάρκο Τρίτσι, που είναι σε θλιβερή κατάσταση, κυρία Στεφανοπούλου. Δεν, τι να εμπεδώσω. Η αλήθεια είναι ότι παίρνει 60.000 το μήνα, επί 12, 700.000 έχει τακτικούς πόρους ο φορέας του πάρκου Τρίτσι, 700.000 το χρόνο. Είναι 2 χρόνια, δηλαδή πρέπει να έχει αρκετά χρήματα. Εν τω μεταξύ, έχουμε βγάλει και ένα κονδύλι από εδώ, και είναι σε θλιβερή κατάσταση. Τώρα, εν ώψη των εκλογών, περνάνε και όλοι εκεί, το βλέπουν.
Είναι θλιβερή κατάσταση, είναι κρίμα για ένα τέτοιο μεγάλο πάρκο της Αττικής, ένα πνεύμα, και αυτό έχει σχέση με τις λαϊκές γειτονίες, σαν να κάνουμε ταξική πολιτική εκ του αντιθέτου. Δηλαδή πάμε στις λαϊκές γειτονίες, τις αφήνουμε να ρημάξουν. Λοιπόν, το πάρκο Τρίτσι είναι ένα θέμα το οποίο η διοίκηση, παρότι διόρισε τον πρόεδρο, παρότι είχε λόγο, δεν έκανε τίποτα. Όπως φοβάμαι ότι δεν μίλησε κανείς και για το στρατόπεδο Χαϊδαρίου, το οποίο θα το πάρει κατά τα υπαίδια, θα το πουλήσει, ενώ πρέπει να περάσει στις λαϊκές γειτονίες. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνω λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, ότι δεν έκανε τίποτα δυστυχώς για το ιδιωτικό τομέα της Αθήνας. Πάμε τώρα στα θέματα του απολογισμού. Καταρχήν, ο απολογισμός του τελευταίου τριμήνου, είναι μια υποχρέωση που δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτή πια να συζητιέται ειδικά το τέταρτο τρίμηνο, αφού συζητάμε τον προϋπολογισμό, συζητάμε τον απολογισμό όλου του έτους. Ο κύριος Καραμάνος, λοιπόν, τι είπε? Είπε ότι είμαστε μηχανή, ότι επενδύσαμε 86 εκατομμύρια, οι επενδύσεις πήγαν 86 εκατομμύρια και ότι είμαστε μηχανή παραγωγής έργου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, από τα 86 εκατομμύρια που ο κ. Χαραμάνος καμαρώνει ότι δαπανήθηκαν φέτος, τα 32 εκατομμύρια είναι για το Φαλιρικό Όρμο, τα 8 εκατομμύρια είναι για την Αίγινα, τα 5 εκατομμύρια είναι για το 32 και 8, 40, και 5 εκατομμύρια είναι για το Γραμματικό, 45, και 2 εκατομμύρια που δώσανε στην πολιτιστική πρωτεύουσα, αυτό είναι επιχορήγηση ουσιαστικά, δεν ξέρω γιατί μπαίνει εκεί. Δώσανε. Έτσι, πάντως δεν έγινε κανένα έργο, επιχορήγηση είναι. 47. Άρα από τα 84, τα 47 είναι για συγκεκριμένο. Άρα ποια παραγωγή έργο έγινε? Δηλαδή ουσιαστικά από τα 84 μείον 47, πόσο είναι? 34, 30. Δηλαδή, πού είναι η μηχανή παραγωγή έργου? Σε λίγο θα βγάλετε τίποτα να μοιράζετε και στάχια, ότι παράγετε και. Πώς το λένε, ότι εσείς παράγετε και ότι είσαστε παραγωγή, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα θέματα του απολογισμού. Άρα, λοιπόν, όσον αφορά τα έργα που λέτε ότι αρνητικό είναι, δηλαδή, και να σας πω και κάτι πίνακες που δώσατε, που λέτε ότι το 17 είχαμε 41 εκατομμύρια για επενδύσεις εξιδίων πόρων. Άρα, όπως σας είπα, μειώθηκε τώρα. Δηλαδή, άμα αφαιρέσετε από το 84 το 47, είσαστε λιγότεροι. Λιγότερο από πέρσι. Άρα, μειώθηκε από το 17 ουσιαστικά, έτσι. Οι πληρωμές μέσω από ΔΟΕ από 82 εκατομμύρια το 17, φέτος ήταν 55. Και εδώ μειώθηκε το 18. Οι συνολικές δαπάνες για επενδύσεις, αν αφαιρέσουμε το Φαλιρικό που είναι μια ειδική περίπτωση, και αυτές μειώθηκαν. Τα ταμιακά διαθέσιμα το 17 ήταν 3,76, φέτος πήγαν 3,27. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι σας παραδόθηκαν από το ΣΓΟΡΟ 337 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, και τώρα τα έχετε 327, δηλαδή όλη την τετραετία. Και με το Φαλιρικό, που είναι μια ειδική περίπτωση μέσα, έτσι, κατορθώσατε να χαλάσετε μόνο 10 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλάμε ότι κάθε χρόνο αναλώνετε τα τρέχοντα χρήματα, για τα οποία σας έχω ζητήσει μια κατάσταση. Δηλαδή, ο κύριος Καραμάνος, για να βγάλει κάποιους δείχτες, λέει ότι είναι 40 εκατομμύρια το χρόνο. Εγώ έχω ζητήσει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πίνακας, να ξέρει η περιφέρεια ποια είναι τα υποχρεωτικά ή ανελαστικά έξοδα. Δηλαδή, να ξέρουμε συγκεκριμένα κάθε χρόνο, λοιπόν, πόσα είναι τα υποχρεωτικά ή ανελαστικά έξοδα, και να ξέρει η περιφέρεια ποια ποσά μπορεί να διαχειρίζεται. Αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής, και αν θέλουμε και να μιλήσουμε για συμμετοχικούς προϋπολογισμούς, είναι να δούμε τι έχουμε να επιλέξουμε. Παράδειγμα, αν έχουμε 30 εκατομμύρια το χρόνο να διαλέξουμε, και το λέω γενικά και για την αυτοδιοίκηση, γιατί κάθε χρόνο πρέπει να δούμε κάποια ποσά τα οποία είναι τα υποχρεωτικά. Αυτά φεύγουν. Μένε στην άκρη, λοιπόν, κάποια άλλα τα οποία είναι αυτά που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Εδώ, λοιπόν, μπαίνει η πολιτική. Πού θα τα βάλω? Θα τα βάλω σε κατανάλωση, θα τα βάλω σε έργο, θα τα βάλω σε τι? Αυτό, λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο εσείς το βγάζετε με μπακάλικο τρόπο και κάποτε θα πρέπει να το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, φεύγω γρήγορα. Και λέω ότι καμαρώνεται για το διπλογραφικό, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει διπλογραφικό στην περιφέρεια.
μπορεί να φέρετε με την άλλη σε 10 μέρες να περάσουμε τους κάποιους ισολογισμούς στο 14, 15 και 16. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει διπλογραφικό και όταν περνάνε μετά από χρόνια ισολογισμοί, τι να τους κάνεις. Σημασία έχει όταν έχεις διπλογραφικό ή να πατάς στο κομπιούτερ, ο κύριος Κάβαλος ή ο κύριος Καραμάνος ή η κυρία Δούρου, να πατάνε το κομπιούτερ για να βλέπουν τι οφείλουν, τι τους οφείλουν, τι γίνεται, ποια είναι η εικόνα. Άμα το κάνεις μετά από χρόνια και πεις αυτός είναι ο ισολογισμός, είναι δώρον άδωρον, τι να το κάνεις. Δεν έχει καμία σημασία. Το διπλογραφικό και η αξία του είναι σε κάθε στιγμή, σήμερα δηλαδή, να ξέρουμε. Να πατήσεις το κομπιούτερ να δεις αυτή τη στιγμή τι μας οφείλουν, τι οφείλουμε, τι κάνουμε. Το μόνο που έχει μέσα το διπλογραφικό σύστημα, από τα έχω δει μέχρι τώρα, είναι τα υπόλοιπα των τραπεζών και αυτά γιατί έχουν περαστεί σωστά μόνο τα υπόλοιπα των τραπεζών. Τίποτα άλλο δεν παρουσιάζει. Ακόμα να σας πω ότι βελτιώθηκε ο δείχτης των οφειλών στο τέλος του έτους, δηλαδή από 18 είναι 12 νομίζω. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει κι άλλο να βελτιωθεί. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, νομίζω ότι τώρα πια δεν πρέπει να ξεπερνάει τον 1,5 μήνα να πληρωθεί μια οφειλή. Δηλαδή, η διαδικασία από τη στιγμή που θα έρθει το τιμολόγιο, θα πάει στην υπηρεσία, θα το ελέγξει η υπηρεσία, θα πάει στον επίτροπο και θα γυρίσει, δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 1,5 μήνα. Άρα, θα πρέπει, αυτό χρήζει κι άλλες βελτίωσεις για να φεύγουν τα χρήματα γρήγορα στην αγορά και να πηγαίνουν στους πολίτες. Να πω ακόμα ότι επειδή καμαρώσατε κάποια στιγμή ότι έχετε πετύχει ψηλά ποσά στους τόκους. Πράγματι, μέχρι τώρα, οι καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος είχαν ένα υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με τις τράπεζες τις συστημικές. Αν και νομίζω ότι και στις συστημικές τράπεζες μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερο επιτόκιο, δεν φαίνεται να το έχετε παλέψει. Εγώ βλέπω στον ιδιωτικό τομέα ότι για μικρότερα ποσά έχουν πάνω από ένα 55, ένα 60 ας πούμε, οι καταθέσεις εδώ, μου φαίνεται ότι είναι λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει όμως να πούμε ότι αυτό το υψηλότερο επιτόκιο που πετύχατε στην Τράπεζα Ελλάδος ενέχει ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί βάζοντας τα λεφτά στην Τράπεζα Ελλάδος, αυτά γίνονται ρέπος ή διάφορα άλλα τραπεζικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν είχε τον κίνδυνο να είχε πιθανότητα να έχει όφελος παραπάνω, αλλά έχει και τον κίνδυνο να έχει και ζημιά ή να χάσει και λεφτά. Άρα, με αυτή τη λογική, δεν μπορεί καμία διοίκηση να τζογάρει τέτοια λεφτά, όπως γίνανε με τα ταμεία παλιότερα. Το τζογάρι το βάζω εισαγωγικά, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλος ο κίνδυνος με την Τράπεζα της Ελλάδος, είναι μικρότερος, δεν είναι αυτό που κάνανε τα ταμεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν σίγουρο το επιτόκιο, δηλαδή μπορεί και να χάνε. Φεύγω λοιπόν από αυτά και πάμε στο μεγάλο θέμα των εξασφαλισμένων πόρων που είπε ο κύριος Καραμάνος. Δεν είναι έτσι. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 327 εκατομμύρια. Από αυτά, νομίζω τα δεσμευμένα είναι κάπου, τα υπογεγραμμένα ήταν κοντά στα 300, 200, πάνω από τα 250 ήταν. Βάλτε πόσα είναι δημοπρατημένα και τρέχουν συνέχεια. Βάλτε το κτίριο, βάλτε τα διάφορα που τρέχουν, ας πούμε, την ΑΕΚ, τα κτίρια του Περιστερίου και διάφορες άλλες πληρωμές. Βάλτε και θα δούμε στις προσεχείς μέρες ότι στον ισολογισμό εμφανίζεται η ίδια υπηρεσία, δηλαδή προφανώς σε συνεργασία με τους ορκωτούς, βάζει ένα ποσό πιθανών επισφαλιών, 107 εκατομμύρια για το 16, πόσο είδα. Δεν το έβαλε κουτουρού. Έτσι, πήρε κάποια στοιχεία η υπηρεσία και το έβαλε. Είναι εκτίμηση αυτό. Γιατί αν η εκτίμηση είναι λάθος, πολύ λάθος, καλά, λίγο λάθος μπορεί να είναι. Αλλά είναι πολύ λάθος, είναι παραπλανητικός ο ισολογισμός. Άρα η υπηρεσία λοιπόν από τη στιγμή που βάζει 107 εκατομμύρια τις πιθανές δικαστικές διεκδικήσεις, θεωρούμε ότι είναι πραγματικό. Άρα, σύμφωνα με όλα αυτά, όσα και να περάσουν χρήματα στο ΠΟΔΟΕ, η διαφορά είναι πάνω από 600 εκατομμύρια και ενώ έχουμε 320. Βάλτε ότι έχουν αρχίσει αγωγές για το Μάτι και για τη Μάντρα και η περιφέρεια δεν πρέπει να μείνει γυμνή, πρέπει να έχει κάποια χρήματα στην άκρη. Έτσι. Άρα λοιπόν όλο το πρόγραμμα δεν βγαίνει πουθενά. Δυστυχώς, για πολιτικούς λόγους και από την αγωνία σας να δείξετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήστε τα χρήματα που δεν μπορούσε ο Σγουρός. Στην πραγματικότητα 10 εκατομμύρια το μειώσατε μέχρι τώρα, έτσι. Άρα τίποτα κάνατε σε αυτό. Παρότι είχατε αυτή την αγωνία και παρότι
Ουσιαστικά πετάχτηκαν τα λεφτά, και το λέω πετάχτηκαν γιατί τα μεγαλύτερα μέρος έγιναν ασφαλτοστρώσεις, έγιναν αναπλάσεις, έγιναν πράγματα τα οποία ουσιαστικά δεν προσέθεσαν στην Αττική, δεν προσέθεσαν δηλαδή στην απασχόληση, δεν προσέθεσαν στην ανάπτυξη αυτά τα πράγματα, παρότι μπορεί να μορφαίνουν και παρότι δεν μπορείτε να το ονομάσετε οδική ασφάλεια. Ουσιαστικά δεν προσέθεσαν αυτά τα χρήματα. Και παρότι λοιπόν προσπαθήσατε και με όλους τους τρόπους και χωρίς κανόνες να ό,τι σας ζητάγανε να το δίνετε, έτσι, ουσιαστικά δεν μπορούσατε να έχετε τις απορροφήσεις που θέλατε. Όμως έχετε υπογράψει και έχετε δεσμευτεί για πάρα πολλά χρήματα που έχουν υποθηκεύσει το μέλλον της περιφέρειας. Αυτό, κύριε Καραμάνο, και η διοίκηση της κυρίας Δούρου, και εσείς, κυρίες και κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, που ψηφίζοντας έχετε την ευθύνη αυτή, ουσιαστικά λοιπόν υποθηκεύσατε το μέλλον της περιφέρειας. Σε λίγο καιρό η περιφέρεια δεν θα έχει χρήματα να πληρώσει. Όποιος προλάβει και όποιος δήμαρχος τρέξει, και ό,τι τρέξει θα γίνει, και μετά δεν θα μπορούν να πληρωθούν. Δυστυχώς αυτό θα σας μείνει. Πέρα από τα άλλα θέματα που έχετε, και δεν νομίζω ότι, αν σκεφτώ πράγματα να πούμε, δηλαδή αυτή η διοίκηση τι καινούριο έφερε, έτσι. Το λέω χωρίς να αμφιβάλλω ότι κάνατε προσπάθειες, και φυσικά σαν άτομα ο καθένας και οι περιφερειάρχες και ο καθένας, ότι έκανε προσπάθεια και δούλεψε, έτσι. Δεν το αφιζητώ αυτό. Το ερώτημα είναι αν προσέφερε ουσιαστικά και αν βελτίωσε ουσιαστικά πράγματα στην περιφέρεια. Αν την πήγε μπροστά δηλαδή, όσο απαιτεί η κοινωνία. Δεν την πήγε. Σε πολύ λίγα πράγματα γίνανε. Δεν βλέπω. Πολύ λίγα θα γίνουν. Δηλαδή, καμαρώνει ο κύριος Καραμάνος ότι πώς το λένε, για τις μεταφορές των μαθητών. Σιγά. Αυτό είναι υποχρέωση της περιφέρειας. Είναι να κάνει το διαγωνισμό και να το κάνει. Και μέχρι τώρα. Ακόμα κάναμε διαγωνισμούς για το. Μέχρι τώρα, μέχρι τον προηγούμενο μήνα. Ακόμα κάναμε διαγωνισμό. Λέει, σιγά τη δουλειά που έγινε. Και με δεδομένο ότι παλιότερα μία ήταν στο Δήμο, μία δεν ήταν στο Δήμο, μία πέραγε στην περιφέρεια, έρχονταν τελευταία στιγμή, δεν μπορούσαν οι Δήμοι και το φέρναμε εδώ. Τώρα έχουν οριστικοποιηθεί. Έχουν γίνει νόμοι κανονικοί, έχει περάσει οριστικά στην περιφέρεια, έχουν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις. Άρα σιγά τη υποχρέωσή μας είναι, δηλαδή κάναμε τους διαγωνισμούς σωστά. Και μεταφέρονται οι μαθητές. Εντάξει, δεν είναι και κατόρθωμα. Είναι η δουλειά μας και είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε αυτή. Δεν είναι κάτι να καμαρώνεις αυτό. Που τι αλλού βελτιώθηκαν, ας πούμε, ποια βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες. Ας πούμε, τα διαστήματα που απαντούσαμε στους πολίτες, αν ήταν, ας πούμε, 30 μέρες, έγιναν 29. Υπήρξε δηλαδή μια βελτίωση σε αυτό. Αν και, κύριε Καπάνταη, που σας βλέπω, περιμέναμε και μια εξήγηση από το προηγούμενο Συμβούλιο, τι έγινε εκεί στο νότιο τομέα. Δηλαδή, δεν οφείλετε να πείτε μια εξήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εγώ σας το ζήτησα και την προηγούμενη και δεν το κάνατε. Έτσι, ελπίζω να το κάνετε σήμερα. Δηλαδή, μια εξήγηση να δοθεί. Βελτιώσαμε κάτι, ρε παιδιά, σε ποιο τομέα βελτιώσατε, να καταλάβω. Έτσι, θα πει ο κύριος Καραμάνος ότι κάναμε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Μα ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί γίνανε από το κράτος, δεν έγιναν από εσάς. Εντάξει, ότι αυτές οι αλλαγές είχαν κόπο. Είχανε. Αλλά να φέρετε κάτι μπροστά, να κάνουμε κάτι καινούριο, δεν έγινε ουσιαστικά. Έτσι. Ακόμα και αυτή η ωραία ενέργεια με το logistics που έκανε ο κύριος Καπάνταης, που είναι θετικά ωραία ενέργεια, και αυτή δεν είναι logistics. Γιατί το logistics είναι ότι σημαίνει ότι παρακολουθείς ένα είδος, κάνει μια σειρά δουλειά. Κακώς χρησιμοποιήθηκε και ο τίτλος του logistics. Εγώ τότε που είχα πάει μια μέρα που είχαμε πάει κάτω, είδα καμιά εικοσαριά πολίτες να πηγαίνουν πράγματα εκεί και τα πράγματα τα αφήνανε σε σακουλάκια εκεί στην άκρη. Αλλά αυτό δεν είναι logistics. Logistics είναι να καταγραφεί το πράγμα, να μπει στο σύστημα, μετά να καταγραφεί που πήγε, να καταγραφεί τι έγινε. Έτσι, όταν ο πολίτης το αφήνει σε σακουλάκια εκεί πέρα, είναι διάτριτο το σύστημα, κύριε Καπάνταη. Έτσι, μια ωραία ιδέα λοιπόν που ήταν αυτή που πήγατε να κάνετε, δεν την ολοκληρώσατε. Μισή έγινε. Ούτε ακόμα οργοντούς έχετε πάει εκεί πέρα. Έτσι. Άρα λοιπόν λέω ότι σε αυτή τη θητεία αυτής της διοίκησης δεν μπορεί να πει κανείς ότι προχωρήσαμε πράγματα, ότι βελτιώσαμε πράγματα. Να σας πω, άμα μου πείτε τι, το μόνο που θυμάμαι έτσι, που είναι θετικό, έτσι, πέρα από τα τρέχοντα, είναι αυτές οι ωραίες εκδηλώσεις που κάνουμε για την απελευθέρωση της Αθήνας. Αυτό ήταν μια ωραία ιδέα.
αλλά είναι εύκολη. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν τώρα. Είχαμε και σοβαρά προβλήματα και περίμενε κανείς από μια διοίκηση καινούργια, από μια διοίκηση που είναι από την αριστερά κτλ., να κάνει κάποια πράγματα σε θέματα της διαφάνειας. Έχουμε όμως σοβαρά θέματα. Δηλαδή, βλέπουμε, πάμε στην Οικονομική Επιτροπή, το 30% είναι εκτός ημερήσεις. Έρχονται δηλαδή τελευταία στιγμή εισήγηση, τελευταία στιγμή ψηφίζονται, ούτε διαβάζει κανείς, ούτε τα περνάνε όλα. Αυτό δεν είναι διαφάνεια. Όπως δεν είναι διαφάνεια και τα μη τήρηση των πρακτικών, έτσι. Όπως δεν είναι καλή διαδικασία αυτό που έγινε με τα έργα της Μάντρας, που με κάτι προγράμματα που μη πιστοποιημένα επιλέχθηκαν από ένα αριθμό εργολάβων, επιλέχθηκαν οι 7, έτσι. Τα έχω πει αυτά εγώ και αυτό, μάλιστα, ειδικά αυτό το έργο με τα 37 εκατομμύρια, δηλαδή αυτά τα δύο έργα που είναι οι Σούρες και ο Δρόμος, έτσι, ήταν 37 εκατομμύρια. Και πόση έκπτωση πήρανε με αυτές τις διαδικασίες, με τους υπολογιστές, με τα προγράμματα τα μη πιστοποιημένα, πήρανε 30% έκπτωση. Έτσι, ενώ παίρνουμε 60%, κατανοώ βέβαια ότι επειδή ήταν γρήγορες οι διαδικασίες, οι άνθρωποι μπορούν να πληρώνουν και κανένα υπερορία το βράδυ και κανένα απόγευμα και να γίνουν πιο γρήγορα, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί την 30% έκπτωση, έτσι, άντε να είχε 50, 40, ξέρω, 45, όχι 30, έτσι. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν ήταν τόσο καλή. Να πω ακόμα ότι μεγάλο κομμάτι ήταν οι, πώς το λένε, οι εγκεφαλικοί πίνακες. Βγαίνει ένα έργο 5 εκατομμύρια, του τραβάμε και ένα 40-50%, γιατί δίθεν οι ανακεφαλικοί πίνακες είναι ότι προστίθεται αντικείμενο, έτσι. Δηλαδή, πάει να πει ότι δεν το είχε προβλέψει η μελέτη και προκύψαν νέα στοιχεία κτλ. Δηλαδή, βρέθηκε, λέει, αντί χώμα βρέθηκε βράχος, αντί βρήκαμε σωληνώσεις εκεί και πρέπει να πάει, αλλά αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα, έτσι. Αυτές οι εύκολες εγκρίσεις ανακεφαλικών πεινάτων, για μένα τώρα, τελειώνοντας με αυτό, μια και είμαι παλιός στην αυτοδιοίκηση, έχω καταλήξει το εξής, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε στα οικονομικά έχουν γίνει σοβαρές κινήσεις από το κράτος, δηλαδή υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι. Υπάρχει επίτροπος, υπάρχουν οι κομπιούτερ, ελέγχουν τα πάντα και οι πάλι, τα λοιπά, οι διαγωνισμοί ελέγχονται. Είναι όλα πάρα πολύ αυστηρά όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι όσον αφορά την πραγματική υλοποίηση του έργου. Άρα λοιπόν έχω την άποψη, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και ποιοι θα είναι στο επόμενο συμβούλιο, εγώ την έχω καταθέσει πολλές φορές αυτή την άποψη, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας ΔΟΕ που θα ελέγχει αν τα έργα υλοποιούνται. Δεν ξέρω, μπορεί και η περιφέρεια να το κάνει και μόνη της, να κάνει μια εσωτερική υπηρεσία. Δηλαδή, να ελέγχει κάθε έργο, αν γίνεται πραγματικά. Δηλαδή, έγινε ένα έργο, έχει 7 πόντους άσφαλτο. Υπογράφουν όλοι ότι έγινε. Ή, ας πούμε, υπογράφουν όλοι ότι πρέπει να γίνει ένας ανακεφαλικός πίνακας και να αυξηθεί το έργο 50%. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας δεύτερος έλεγχος από μια υπηρεσία που να πηγαίνει ευθυνδιαστικά να τα ελέγχει. Έχω την άποψη λοιπόν ότι είτε με νόμο θα πρέπει να γίνει αυτό, είτε η νέα περιφέρεια, όσοι είναι εδώ, να κοιτάξουν να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, δεν αφιζητούμε τα οικονομικά στοιχεία, δηλαδή ο απολογισμός που έγινε του 18 και το ΔΕΛΤΑ τριμήνου και τα λοιπά, είναι στοιχεία τα οποία τα δίνει η Περσία και δεν υπάρχει αμφισβήτηση στα ποσά, έτσι. Αμφισβήτηση υπάρχει στην πολιτική και στην προσπάθεια που κάνει η διοίκηση να παρουσιάσει ότι έχει κάνει ένα έργο και ότι είναι βιώσιμο το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν είναι βιώσιμο το τεχνικό πρόγραμμα, υποθηκεύει την περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Νικολιδάκη. Όχι, κυρία Η κυρία Νικολιδάκη. Η
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να πω, συμφωνώντας με τον κύριο Καράμπελα, ότι η λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου πρέπει να διατηρηθεί μέχρι την ημέρα που θα παραδώσουμε, γιατί σε αυτό το διάστημα που χαλαρώνει η διαδικασία, υπάρχει κίνδυνος να γίνουν πολλά λάθη, να παραβλεφθούν θέματα, να ξεχαστούν. Παραδείγματος χάρη το ότι κατά την παράδοση από την διοίκηση Σγουρού στην διοίκηση Δούρου μπήκε σε ένα συρτάρι η υπογραφή της αποκεντρωμένης διοίκησης για το έργο της Μάνδρας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό, έτσι, και μετά το θυμήθηκε το 2016 εδώ, το χάσανε και όλα, τα έχουμε πει 100 φορές αυτά με το ΕΣΠΑ. Λοιπόν, πρέπει εδώ ως Περιφερειακή Σύμβουλη να το προσέξουμε αυτό, γιατί έχουμε κι εμείς ο καθένας και η κάθε μία την προσωπική μας ευθύνη. Σχετικά με αυτά που είπε ο κύριος Καραμάνος στην εισήγησή του, αναρωτιέμαι με ποιον τρόπο θα μπορούσε κανείς να κρίνει μία απερχόμενη διοίκηση. Να την κρίνει, παραδείγματος χάρη, με όσα είπε πριν γίνει διοίκηση. Να την κρίνει με βάση αυτά που έκανε. Ή να την κρίνει με βάση αυτά που έκαναν προηγουμένως οι αντίπαλοι. Με τι να κρίνουμε, ποιο είναι το κριτήριο. Νομίζω ότι το κριτήριο είναι αυτά που υποσχέθηκε και αυτά που έκανε. Αυτό είναι ένα πολύ ασφαλές κριτήριο, διότι οι αντίπαλοι είναι πάντα αντίπαλοι, από όπου και αν προέρχονται, και πάντα θα λένε κάτι εναντίον. Είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί εγώ προέρχομαι από την παράταξη αυτή. Είμαστε ευχαριστημένοι, δηλαδή πώς πλαισιώσαμε και κάποιοι από εμάς που φύγαμε πολύ γρήγορα από την παράταξη της Δύναμης Ζωής, γιατί την πλαισιώσαμε αυτή την παράταξη. Την πλαισιώσαμε γιατί είχε ένα πρόγραμμα. Γιατί προεκλογικά ανέδειξε κάποια θέματα για την Αττική, τα οποία ήταν πολύ σοβαρά. Και ήταν θέματα τα οποία υποτίθεται ότι στο χώρο από τον οποίο προερχόμασταν ήταν και ξεκαθαρισμένα. Ακούτε εσείς καμιά συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή στους απολογισμούς των προϋπολογισμών και τις αναθεωρήσεις τους? Ακούτε τίποτα για τα σκουπίδια? Υπάρχει θέμα στην Αττική για τα σκουπίδια? Γίνεται κάτι? Υπάρχουν κονδύλια που τρέχουν? Υπάρχουν έργα που γίνονται στην κατεύθυνση που έλεγε η παράταξη της Δύναμης Ζωής, όχι στην αντίθετη, της επέκτασης, ας πούμε, του Χιτά Φιλής και τα 5 εκατομμύρια που τελικά δοθήκανε από ίδιους πόρους στο έργο του γραμματικού? Δεν μιλάμε για αυτόν τον τρόπο, μιλάμε για τον προηγούμενο, όπως το είχε αναδείξει η κυρία Δούρου προεκλογικά, κατηγορώντας τον κύριο Σγουρό για ένα πολύ μεγάλο θέμα για την Αττική. Δεύτερον, υπάρχει καμιά άποψη, σχηματίστηκε κάποια εικόνα στον κόσμο στην Αττική ή και στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο ή και στους Δήμους να συνειδητοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει, το ρόλο τους? Ποιο είναι το σχέδιο? Ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που μπορεί να ξεκινήσει κανείς στον νομό Αττικής για να πει ότι βάζει ένα τέλος στις προηγούμενες χρόνιες, στα προηγούμενα χρόνια προβλήματα, και άρα ανοίγει ένας δρόμος για να λυθούν? Όχι μόνο αυτό δεν έγινε, που αυτό μπορούσε να γίνει. Μπορεί όλα τα άλλα να κόλλαγαν οπουδήποτε, αλλά αυτό μπορούσε να γίνει. Και το ότι δεν έγινε είναι που δίνει την ευθύνη σε αυτή τη διοίκηση και κυρίως δείχνει και τα όρια της ηθικής της, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει τώρα η κυρία Δούρου και να λέει ότι και οι αθώοι μπορούν να περιμένουν, η ίδια δηλαδή, είναι αθώα? Δεν συμβαίνει τίποτα, δεν την ακουμπάει τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι μέσα στο μυαλό της, ας πούμε, να λέει, ρε παιδί μου, μήπως μπορούσε να γίνει κάτι? Μήπως μας ξέφυγε και μας κάτι? Μήπως δεν κάναμε κάτι καλά και μπορούσε να σωθεί ένας άνθρωπος? Κουβέντα του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή που λέω τώρα. Λοιπόν, τι έγινε σε αυτή τη διοίκηση? Έγινε ότι ό,τι βρήκαμε το συνεχίσαμε με τον τρόπο που είχαν υπαγορεύσει οι προηγούμενοι στους προηγούμενους και που ισχύει και για τους επόμενους και για τους μεθεπόμενους. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο δείγμα γι' αυτό? Το απόθεμα. Κύριε Σγουρέ, το απόθεμα υπάρχει. Εσείς μπορεί να είσαστε νοικοκύρης και να το έχουμε το απόθεμα. Και εγώ ζητάω συγγνώμη εκ μέρους αυτής της παράταξης που σας έλεγε ότι είναι το απόθεμα της απραξίας. Αλλά υπάρχει και τώρα το απόθεμα, γιατί έτσι λέει ο προϋπολογισμός τον ΟΤΑ. Ότι θα το έχετε και δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι εκεί και περιμένει.
ενώ τρέχουν τόσα ζητήματα, ότι χάθηκε το έργο της Μάνδρας γιατί έκανε 11,5 εκατομμύρια και δεν το βάλαν στον προϋπολογισμό και το πήγαν στο ΕΣΠΑ και χάθηκε γιατί το ΕΣΠΑ δεν το χρηματοδότησε, δεν έφτασε δηλαδή για να μπει στην προκήρυξη. Αυτό το απόθεμα θα υπάρχει. Και όσοι παραδέχεστε ότι μπορεί ένα μνημόνιο, ένας νόμος, ένας οποιοδήποτε να λέει όχι, αυτό το απόθεμα θα το έχεις ό,τι και να γίνει, έχει ευθύνη αυτός που το αποδέχεται αυτό. Και τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση? Θα μου πεις τι να κάνω, να πάω φυλακή? Όχι. Κάνε ένα συνέδριο όμως με τον κόσμο της Αττικής. Κάνε μια διαδικασία να ακούσει ο κόσμος ότι να παιδιά, αυτό είναι το πρόβλημα. Και τα λεφτά τα έχουμε και τις αρμοδιότητες τις έχουμε. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτό που πρέπει, γιατί το ΕΣΠΑ έχει επιλέξει με δαπάνες, γιατί οι εταιρείες θέλουν να ρίχνουν τσιμέντα, γιατί ο Φούχτελ έχει το πρόβλημά του, γιατί ο Αμερικάνος πρέσβης που είχε, όχι ο πρέσβης, οι Αμερικάνοι, σκεφτείτε τώρα, οι πρόεδροι της Αμερικής, προηγουμένως χαιρετιζόντουσαν με την κυρία Δούρου Ομπάμα, τώρα ο Πατούλης με τον κύριο Τραμπ, δηλαδή η περιφέρεια Αττικής είναι σε μια πολύ μεγάλη, ναι, είναι πολύ σημαντική φαίνεται, έχει θέματα μεγάλα. Λοιπόν, όπως και να το δει κανείς το θέμα και από όπου και να δει τον προϋπολογισμό και τις αναθεωρήσεις του, φυσικά θα τους καταψηφίσω, γιατί καταψηφίζω τον προϋπολογισμό, δεν μπορώ να ψηφίσω τίποτε από όλα αυτά που λέτε, αλλά όμως και τα νούμερα, και τα σκέτα νούμερα αν πάρει κανείς, το αποδεικνύουν. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα έργο αποσπασματικό, κομματάκια, δεν υπακούει σε ένα ενιαίο σχέδιο και όταν έρχεται το πρόβλημα, κοιτάμε το Θεό. Η κακιά η ώρα, η τουρκοκρατία, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, όλα αυτά τα προβλήματα φυσικά είναι προβλήματα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Όσοι ξαναβάζουμε υποψηφιότητα για τις επόμενες περιφερειακές εκλογές, το έχουμε σκεφτεί αυτό? Δηλαδή, άμα είναι να εκλεγούμε και κάθε φορά που γίνεται κάτι να πούμε ότι αυτό έγινε γιατί έφταιγε εκείνο το άλλο, κάτι οτιδήποτε που δεν έχει σχέση με εμάς, ποιος είναι ο ρόλος μας? Γιατί κάνει, γιατί ξαναβάζει υποψηφιότητα η κυρία Δούρου, αφού τα προβλήματα είναι τόσο μεγάλα στην Αττική? Θα μπορέσει να κάνει κάτι στη δεύτερη περίοδο? Ο κύριος Γουρός, ο κύριος Πατούλης που δεν μπορεί να φτιάξει το ρέμα στο Δήμο του, γιατί βάζουν υποψηφιότητα όλοι αυτοί? Πού είναι το θέμα? Όχι, για όλους μας το λέω. Κάποιος που βάζει υποψηφιότητα να εκλεγεί κάπου σε μία θέση, γιατί το κάνει? Για να επικαλεστεί μετά την ευθύνη του προηγουμένου? Νομίζω ότι θέτω ένα τεράστιο ζήτημα δημοκρατίας και των θεσμών που υποτίθεται ότι υπηρετούμε. Δεν είναι κανονικά, θα έπρεπε να απαγορεύεται να απευθυνόμαστε στους προηγούμενους. Και να πρέπει να πούμε τι κάνουμε εμείς εδώ κατά το χρονικό διάστημα που είμαστε εκλεγμένοι. Διαφορετικά θα χρειαζόταν ο καθένας από εμάς, από οποιαδήποτε παράταξη και να είναι, 3, 4, 10 θητείες δηλαδή για να παρουσιάσει ένα έργο. Γιατί μία θητεία δεν φτάνει. 2 δεν φτάνουνε. Πόσες φτάνουνε? Να λοιπόν ένα 6, το έχετε υπολογίσει? Όχι, άμα υπάρχει τέτοια επιστημονική μελέτη, και τώρα που βλέπω εδώ τον κύριο Γαβρίλη, και το τελευταίο, να πω, ούτε καν να πούμε, δεν έγινε δηλαδή, με ευθύνη εδώ των στελεχών της διοίκησης, όπως είναι οι αντιπεριφερειάρχες, έστω να έρθουν εδώ τα σημαντικά προβλήματα, έστω να τα έχουμε υπόψη μας. Εχθές ήμουνα σε μία συζήτηση στον Πειραιά και μετά από 4,5 χρόνια που είμαστε εδώ μέσα, και πρέπει να πούμε ότι αυτή η θητεία είναι η πρώτη ολόκληρη θητεία του θεσμού που λέγεται περιφέρεια, εντάξει, η προηγούμενη δεν ήταν ολόκληρη, αυτή είναι η ολόκληρη. Λοιπόν, έμαθα ότι τα κουραζιερόπλια στον Πειραιά, κυρία Γαβρίλη, δημιουργούν ένα τεράστιο θέμα, γιατί όσο καιρό είναι λιμενισμένα που πάει, μένει 2 μέρες, ξέρω εγώ, για να κατέβουν οι τουρίστες 5 ώρες, δεν ξέρω, έχουν συνέχεια τις μηχανές ανοιχτές για να λειτουργεί μέσα αυτό όλο το σύστημα που έχει το κάθε πλοίο μια πόλη ολόκληρη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο θέμα στην περιοχή από άποψη πολύ σοβαρών παραγόντων περιβαλλοντικής υγείας. Μας το είπατε ποτέ, κυρία Γαβρίλη? Έπρεπε να πάμε στον Πειραιά για να το ακούσουμε. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Ο κύριος Καραμάνος θα δεν είπε. Κύριε Καραμάνο, θέλετε να δώσετε κάποιες εξηγήσεις?
Καραμάνο έχει το λόγο. Εντάξει, κύριε Καβρίλη, εντάξει. Λοιπόν, πολιτικά, και από εκεί, κύριε, λοιπόν, ορισμένες μόνο σύντομες απαντήσεις, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ορισμένα θέματα, χωρίς να υπησέρχομαι στην πολιτική διάσταση. Το πρώτο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι αυτό το οποίο αναφέρθηκε, ότι μόλις 10 εκατομμύρια μειώσαμε τα ταμιακά διαθέσιμα. Όντως είναι έτσι, αλλά οι πόροι τους οποίους μεταφέραμε από τις τράπεζες στις υποδομές είναι πολύ περισσότεροι. Διότι εκείνο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς, το ανέφερα και συζητήθηκε, είναι το γεγονός ότι δεν είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε ένα μηδενικό αποτέλεσμα, αλλά από τη λειτουργία της περιφέρειας προκύπτουν 40 εκατομμύρια. Άρα, κατορθώθηκε να απορροφώνται αυτά τα 40 εκατομμύρια, κατά μέσον όρο συζητάμε τώρα ένα έτος, στα πρώτα χρόνια αυτό δεν μπορούσε να γίνει, τώρα έχει αυξηθεί ο ρυθμός και φτάνουμε στις μεγάλες απορροφήσεις. Άρα, απορροφώνται κατά μέσον όρο όμως 40 εκατομμύρια, και επιπλέον αυτά τα 4 χρόνια και επιπλέον κάτι ακόμη. Δεν είναι μικρό. Και είπαμε ότι για τα επόμενα χρόνια η μείωση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί κανείς να λέει ότι και το απόθεμα δεν μειώνεται και είναι σταθερό και ότι υπάρχει κίνδυνος βιωσιμότητας του προγράμματος. Ένα από τα δύο, διαλέξτε. Δεν μπορούμε να απαντάμε και στα δύο. Άμα υπάρχει υπερδέσμευση, τότε θα μειωθεί το απόθεμα. Δεν μπορεί να γίνουν και τα δύο. Το τρίτο ποιο είναι, η υπερδέσμευση. Όταν θα αυτή η στιγμή να πληρωθούν τα έργα, το πλεόνασμα που υπάρχει, το αποθεματικό, θα εκφύγει. Αυτό λέτε. Κύριε Σγουρέ, κάθε χρόνο πληρώνονται τα έργα. Άρα. Λοιπόν, ελπίζω ότι συνεννοηθήκαμε τώρα σε αυτό το θέμα. Το δεύτερο ζήτημα που τέθηκε σε σχέση με τα επιτόκια των τόκων. Όντως, τα χρήματα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο. Και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται. Αλλά θέλω να πω ότι στις εμπορικές τράπεζες, στις συστημικές εμπορικές τράπεζες, στις οποίες διατηρούμε κάποιες καταθέσεις, κάνουμε κάθε φορά έναν μικρό διαγωνισμό για να δούμε που θα τα αφήσουμε. Και δεν έχουμε πάρει ποτέ μεγαλύτερα επιτόκια. Υπάρχουν μη συστημικές εμπορικές τράπεζες που όντως δίνουν μεγαλύτερα επιτόκια. Αλλά η επιλογή μας είναι να μην φύγουμε από τις συστημικές τράπεζες. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να θέλουμε να υπονοήσουμε τίποτα για κάποιες άλλες τράπεζες, απλά εμείς μένουμε στις συστημικές. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Τώρα, σχετικά με την παρατήρηση ότι σε μερικά έργα βάζουμε μικρά ποσά. Γίνεται το έργο 800.000 και βάζουμε 5.000 φέτος. Και κάνει μετά τη διαίρεση κάποιος και λέει πόσο χρόνο θα χρειαστεί, 100 τόσα χρόνια για να... Δεν είναι έτσι. Βάζουμε μικρά ποσά σε ορισμένα έργα, διότι δεν προβλέπεται να απορροφήσουν δαπάνες την τρέχουσα χρονιά. Ένα έργο το οποίο σήμερα εντάσσουμε και χρειάζεται να γίνει προγραμματική σύμβαση και μετά να γίνει διαγωνισμός, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να απορροφήσει χρήματα φέτος. Θα αρχίσει να απορροφά χρήματα καλώς εχόντων των πραγμάτων από το μέσον της επόμενης χρονιάς. Λοιπόν, όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το εντάξουμε φέτος για να μπορούμε να κάνουμε όλες τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες μέχρι να ξεκινήσει η εκταμείευση. Πρέπει να περάσει η προγραμματική σύμβαση, να ελεγχθεί από το ελεγκτικό συνέδριο. Μετά πρέπει να γίνει ο διαγωνισμός, όλη η διαγωνιστική διαδικασία. Αυτά, άμα δεν είναι εγγεγραμμένα τα έργα στο τεχνικό πρόγραμμα, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι σε μερικά έργα, παρότι τα εντάσσουμε τώρα, βάζουμε ένα μικρό ποσό, διότι δεν πρόκειται να απαιτηθεί περισσότερο.
την επόμενη χρονιά αυτά τα έργα θα έχουν πολύ μεγαλύτερη ή τη μεθεπόμενη, τέλος πάντων, ανάλογα με την εξέλιξη των. Γιατί πολλές φορές ένας διαγωνισμός μπορεί να κάνει 1,5 χρόνο για να ολοκληρωθεί. Σας λέω ότι καθίσαμε πάνω από τα έργα, προσπαθήσαμε ειλικρινά, αλλά το έργο το μεγάλο στην Λεωφόρο Αθηνών, το αντιπλημμυρικό, έκανε 1 χρόνο για να εγκριθεί η κυκλοφοριακή μελέτη. Η κυκλοφοριακή μελέτη στην ανάπλαση του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά έκανε περισσότερο από 1 χρόνο για να εγκριθεί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι ρυθμοί και εμείς λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους ρυθμούς εντάσσουμε περισσότερα έργα. Γιατί έχουμε υπόψη μας τον ρυθμό προώθησης των διαδικασιών αυτών. Και έχοντας υπόψη το ρυθμό προώθησης των διαδικασιών, προσπαθούμε να καλύψουμε τις χρονιές, ούτως ώστε να γίνεται μία απορροφησιμότητα, όπως λέγαμε, να γίνονται επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες να είναι μεγάλου ύψους. Και πιστεύω ότι φέτος θα μπορέσουμε να υπερβούμε τα 100 εκατομμύρια. Τώρα, για το θέμα του... τέθηκε εδώ πέρα των ταχυδρομικών τελών. Το ζήτημα δεν είναι η λειτουργία της περιφέρειας. Η λειτουργία της περιφέρειας έχει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, να σας ενημερώσω. Και λειτουργεί καλά. Το ζήτημα είναι ότι είναι υποχρεωμένη η περιφέρεια βάσει του νόμου να ενημερώνει για διάφορες υποθέσεις της τους πολίτες με επιστολή. Δηλαδή, όταν επιβάλλεται ένα πρόστιμο και επιβάλλονται αρκετά πρόστιμα, πρέπει να τον ενημερώσουμε με επιστολή, πολλές φορές και με δικαστικό επιμελητή. Αυτά τα χρήματα είναι τα οποία δαπανώνται σε ταχυδρομικά τέλη. Κυρίως αυτά. Τέλος, να κάνω μια σύντομη... με συγχωρείτε, ακόμη ένα σημείο σε ό,τι αφορά τις δικαστικές δαπάνες. Οι δικαστικές δαπάνες, παρότι συσσωρευμένες σχηματίζουμε μία πρόβλεψη αρκετά μεγάλη, αυτή αφορά το 2016, πιστεύω θα μειωθεί σημαντικά φτάνοντας προς το 2018, διότι πολλά πράγματα σβήνονται, ξεπερνιούνται, αλλά οι δικαστικές δαπάνες αυτές που πραγματικά πληρώνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, κατέτος δεν υπερβαίνουν τα 4 εκατομμύρια. Φέτος νομίζω ήταν και κάτω από 3, αν το θυμάμαι καλά, το έχετε δώσει στη σύνοψη που έχετε δώσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Δεν θα χρειαστούν. Σχηματίζουμε πρόβλεψη έτσι κι αλλιώς στον ισολογισμό, αλλά νομίζω ότι η πρόβλεψη το 2000, στον προϋπολογισμό του 2100 θα είναι πολύ μικρότερη. Δεν έχουμε πια μεγάλες ανοιχτές υποθέσεις. Και κλείνοντας, να επανέλθω στο θέμα το οποίο έθεσα αρχικά με το παράδειγμα που είπα για το ρέμα Σαπφούς. Μου διέφυγε να πω κάτι και θέλω να το συμπληρώσω τώρα. Για να γίνει η δημοπράτηση ενός έργου πρέπει να έχουμε μια εγκεκριμένη μελέτη. Την εγκεκριμένη μελέτη την εγκρίνει αυτός ο οποίος την έχει εκπονήσει. Και στην περίπτωση που την μελέτη την εκπονεί Δήμος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση για το ρέμα Σαπφούς, την εκπονεί ο Δήμος, την εκπονεί επί χρόνια, όπως προανέφερα, ο Δήμος Αμαρουσίου, θα πρέπει να μας αποσταλεί η μελέτη αυτή εγκεκριμένη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το όργανο το οποίο στους Δήμους εγκρίνει τις μελέτες. Τέτοια απόφαση εμείς ακόμη δεν έχουμε πάρει. Μας ζητείτε να προχωρήσουμε ένα έργο, αλλά απόφαση έγκρισης της μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχουμε λάβει. Την έχουμε ζητήσει και δεν έχουμε λάβει απάντηση. Αναζητήσαμε στη διάβγεια όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν την είδαμε. Είναι πολύ πιθανό να μην υπάρχει. Προσέξτε, όχι μόνο μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει αυτά τα σημαντικά προβλήματα στη μελέτη του επί 9 χρόνια, περίπου 8-9 χρόνια, αλλά μας ζητείτε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση ενός έργου του οποίου η μελέτη δεν έχει εγκριθεί αρμοδίως. Αυτό δεν γίνεται.
Και εγώ καλώ σήμερα από εδώ, από αυτό το βήμα. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι εκκλήσεις της υπηρεσίας μας, όπως καταγράφονται στο έγγραφο το οποίο έδωσε στα πρακτικά, δεν εισακούστηκαν από το Δήμο Αμαρουσίου. Εγώ λοιπόν καλώ τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, τον κύριο Πατούλη, δημοσίως, να μας πει αν η μελέτη του ρέματος Σαπφούς, της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι ή όχι. Δεν ξέρω πόσο χρόνο χρειάζεται για να απαντήσει. Θα του το στείλουμε και γραπτός. Να τον ενημερώσουμε, γιατί μπορεί να μην παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα τον ενημερώσουμε αύριο. Και θα αναμένουμε, αλλά θέλω να είστε ενήμεροι και για αυτή τη διάσταση. Και μιλάω για τη μελέτη διευθέτησης, όχι για τη μελέτη οριοθέτησης, η οποία έχει εγκριθεί από το 2013-2014. Αφήστε το αυτό. Και την έχουμε και εμείς θεωρήσει και έχει πάει προς τα παρακάτω η διαδικασία. Μιλάμε για τη μελέτη διευθέτησης. Τα περιμένουμε. Σας ευχαριστώ. Σε ψηφοφορία καθένα από τα θέματα. Η έγκριση πρώτης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστών έργων περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 19, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Υπέρ. Κατά. Κατά είναι η Λαϊκή Σπήρωση, η συγγνώμη είναι η Αττική, οι 180 μοίρες, η Λαϊκή Σπήρωση, η Ελληνική Αυγή, δημιουργούμε μαζί, η κυρία Νικολιδάκη, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Βασιλάκη Ράικο και Κουκά. Λευκό, αποχές κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται η πρώτη τροποποίηση του προγράμματος εκτελεστέων έργων περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 19, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Έγκριση πρώτης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2019, υπέρ. Κατά. Κατά η Αττική, 180 μοίρες, Ελληνική Αυγή, Λαϊκή Σπήρωση, κυρία Νικολιδάκη, κύριος Μαντάς, Βασιλάκη, Ράικου και Κουκά. Λευκό, αποχές. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Υπαρθμόν 3. Έγκριση πρώτης τροποποίησης προϋπολογισμού περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 19, όπως συμπληρώθηκε. Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε υπέρ. Κατά. Κατά η Αττική, οι 180 μοίρες, η Λαϊκή Συσπήρωση, η Ελληνική Αυγή, δημιουργούμε μαζί. Η κυρία Νικολιδάκη, Μαντάς, Ράικου, Κουκά και Βασιλάκη, Λευκό. Αποχές κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Υπαρθμόν 4. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ΔΕΛΤΑ Τριμήνου 18 υπέρ. Κατά. Κατά Αττική, 180 μοίρες, Ελληνική Αυγή, δημιουργούμε μαζί Λαϊκή Συσπήρωση, η κυρία Νικολιδάκη, ο κύριος Μαντάς, η κυρία Ράικου, Κουκά και Βασιλάκη, Λευκό, αποχές κατά πλειοψηφία, εγκρίνονται τα αποτελέσματα προϋπολογισμού ΔΕΛΤΑ Τριμήνου 18. Υπαρθμόν 5 θέμα, έγκριση οικονομικού απολογισμού περιφέρειας Αττικής έτους 18, υπέρ. Κατά. Η Αττική, 180 μοίρες, Ελληνική Αυγή, δημιουργούμε μαζί, Λαϊκή Συσπήρωση, κυρία Νικολιδάκη, Μαντάς, κυρία Ράικου, Κουκά και Βασιλάκη, Λευκό, αποχές, κατά πλειοψηφία, εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός περιφέρειας Αττικής έτους 2018. Κύριε Τζίμερα, στο υπαρθμό 2 θέμα, επειδή δεν το συγκράτησα, ήταν η έγκριση πρώτης αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών. Κατά. Περνάμε στο 6ο θέμα. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίηση παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αλίμου για το έργο αναβάθμιση γηπέδων ποδοσφαίρου Αλίμου, κύριος Καπάταης. Αγαπητοί συνάδελφοι, το έργο είναι ολοκληρωμένο από πέρυσι τον Απρίλιο. Πρόκειται μόνο για το χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης. Είναι 6 μήνες ουσιαστικά ο χρόνος που χρειάζεται ακόμα, με περατωμένο το έργο. Υπάρχει ερώτηση, τοποθέτηση, ψηφοφορία εισήγηση υπέρ.
Κατά λευκό αποχές ομόφωνα δεκτή εισήγηση. Το υπαριθμόν 7 θέμα. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρωτικής για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και υλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου Παναγιώτης Βογιατζής, Δήμου Λαυρωτικής», ο κ. Φιλίππου. Ωραία. Ως την προηγούμενη συνεδρίαση. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, εγκρίνουμε την παράταση. Βέβαια, στο τεχνικό πρόγραμμα τώρα πέρασε και το επιπλέον κονδύλι που ζητάει με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο της Λαυρεωτικής. Τώρα, τυπικά δεν έχει συνεδριάσει Επιτροπή Παρακολούθησης, να υπάρχει και η απόφαση Επιτροπής Παρακολούθησης. Ή το ψηφίζουμε τώρα με την προϋπόθεση σε 2 μέρες, 3, είπε ο κύριος Πάντζας, θα έχει συγκαλέσει την Επιτροπή. Τελικά πρέπει να το φέρουμε την άλλη εβδομάδα πάλι τα ίδια νούμερα. Την Τρίτη είναι η συνέδρια. Στα ίδια νούμερα όπως είχατε εισηγήσει στην περασμένη Πέμπτη. Κύριε Φιλίππου, με συγχωρείτε, θα υπάρξει σήμερα απόφαση, γιατί θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Για την παράταση σίγουρα. Το θέμα είναι αν εγκρίνουμε και την επιπλέον δαπάνη για το Δήμο. Εγώ εισηγούμενε, γιατί το μόνο κενό που υπάρχει είναι ότι δεν έχει συνεδριάσει Επιτροπή Παρακολούθησης. Προχτές το είδαμε ότι πρέπει να γίνει και συνεδριάζει την Τρίτη. Μπορεί να είναι σαν προϋπόθεση να προχωρήσει και η επιπλέον χρηματοδότηση στο Δήμο, εφόσον έρθει και η Επιτροπή Παρακολούθησης που προέδρευε ο κ. Πάντζας. Έχουμε μία πρόταση για παράταση μέχρι το 20 πάει και δεύτερον το αίτημα του Δήμου για επιπλέον αύξηση κατά 105.000 του προϋπολογισμού. Εγκρίθηκε. Αυτό ήταν και ο λόγος που τα αναβάλαμε την περασμένη Πέμπτη, γιατί δεν είχε έρθει το εισηγητικό του Δημάρχου. Σας έχει μοιραστεί. Γράφτηκε και στην εισήγηση που έκανε ο κύριος Καραμάνος στον προϋπολογισμό πλέον της περιφέρειας στην αναμόρφωση το συγκεκριμένο κονδύλι. Τυπικά. Ορίστε. Ναι. Τυπικά πρέπει να υπάρχει και η Επιτροπή Παρακολούθησης, η δική μας που συμφωνεί. Αυτό θα συνεδριάζει την Τρίτη. Θέλετε να το φέρουμε την άλλη Πέμπτη πάλι. Θέλετε να το εγκρίνουμε. Τα ίδια νούμερα θα είναι. Δήμαρχε. Λοιπόν, εντάξει, θα πάρουμε για την... τρίτη φορά θα έρθει. Θα πάρουμε την απόφαση της παράτασης και την συνεδρίαση θα έρθει το άλλο. Τυπικά πρέπει να υπάρχει. Εχθές το είδαμε, ο Πάντζας έχει βάλει συνεδρία στην Τρίτη. Πάλι τα ίδια νούμερα, τα ίδια αυτά πάλι μας ξαναπασχολεί. Έλα, ο πρόεδρος. Εντάξει, με συγχωρείτε, κύριε Φίλιππου, που κάνατε εισήγηση, δεν υπήρχε στην εισήγηση. Ακριβώς γιατί τουλάχιστον εισηγητικά εγώ δεν το έστρασα στους συναδέλφους για το λόγο ότι δεν υπήρχε επιτροπή παρακολούθησης. Μην το δημιουργούμε. Ενώ δεν υπάρχει αντίρρηση στην Βουλή, στη Δήμαρχε, πάρω το λόγο, αλλά μην δημιουργήσουμε πάλι πρόβλημα και κακώς. Δεν το είχαμε περάσει την παράταση από την προηγούμενη συνεδρίαση, να είχαμε τελειώσει το κομμάτι της παράτασης. Να την κάνεις δήμαρχη την παρατήρηση. Μία ότι ρωτήθηκε η νομική... Καλησπέρα σε όλους. Ρωτήθηκε η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας κ. Χατζηφώτης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση ως προς το οικονομικό αντικείμενο και να καλύψει το ποσό των 150.000 ΦΠΑ, το επιπλέον, και εκκρεμεί μόνο η συνεδρία της Επιτροπής την Τρίτη. Δεν έχουμε κανένα θέμα, το ξαναβάλουμε πάλι την Πέμπτη όσον αφορά την τροποποίηση του οικονομικού σκέλος. Εντάξει, θα μπορούσαμε και σήμερα κιόλας, δηλαδή έχω συνοηθεί με τον κύριο Πάντζα, θα μπορούσε να γίνει και σήμερα, ας πούμε, τρόπος του λέγει, δηλαδή για να μπορεί να καλυφθεί χρονικά το σκέλος της απόφασης με να συμβαδίσει με την ημερομηνία της Επιτροπής Παρακολούθησης. Που συμφωνούμε δηλαδή. Είμαι κι εγώ μέλος, ο κύριος Πελέκης, ο κύριος Πάντζας. Είναι σαφές, δεν υπάρχει. Όμως τυπικά δεν μπορούμε να το έχουμε σαν θέμα το θέμα αυτό. Στην επόμενη θα είναι. Μόνο την παράταση. Υπάρχει αναφορικά με την παράταση. Υπάρχει αντίρρηση υπέρ, κατά, λευκό, αποχές, ομόφωνα να δεχτεί η εισήγηση. Υπαριθμόν 8. Ανάκληση της, με αριθμό 267-18 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση σύναψη και όρων τη προγραμματική σύμβαση πολιτισμική ανάπτυξη μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τη Περιφέρεια Αττική και τη Ανωτάτη Σχολή Καλλιτεχνών για την κατασκευή του έργου με τίτλο Αποκατάσταση και ενίσχυση διατηρηταίου διόρυβου κτηρίου τη Ασουκουτού, συνολικού προϋπολογισμένου 1.599.600 ευρώ στην πλευρά του ΦΠΑ, ο κ. Γαβρίλη. Ναι. Ας ξεκινήσω μια σύντομη αναφορά από ένα που αλλιώ
ηγέτης αριστεράς που τον χαρακτήριζε Σοφία, έλεγε «Η ζωή θα δείξει». Και εκεί στον Πειραιά, στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά, έχει εξελιχθεί σε εργαστήριο μεγάλων αποκαλύψεων, που δεν ισχύει το δόγμα ότι δηλώνεις είσαι, αλλά τι αποδεικνύεις κάθε φορά με την πράξη σου. Έχει ενδιαφέρον να το φέρει μια μέρα ημερήσια συζήτηση, να σας ενημερώσω. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και το ειδικό θέμα που έθεσε η κυρία Νικολιδάκη για τη κρουαζιέρα και τη ρήπανση, να σας πω τι κάνει η σημερινή διοίκηση με ό,τι συνέβαινε επί 40 χρόνια σε αυτό το λιμάνι. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Αλλά το πρώτο είναι πιο αποκαλυπτικό, είναι πιο απολυτικό. Δεν ισχύει ότι δηλώνεις είσαι, τι αποδεικνύεις κάθε μέρα με την πράξη σου και το παράδειγμά σου. Στο θέμα, είναι μια περιπέτεια της γραφειοκρατίας. Πήγε στο ελεκτικό η προγραμματική μας σύμβαση και μας τη γύρισε πίσω με μια παρατήρηση, επειδή το έργο, επειδή το χτίριο είναι διατηρηταίο, θα πρέπει να είναι και συμβαλόμενο του Υπουργείου Πολιτισμού. Και είπαμε να το κάνουμε συμβαλόμενο. Περιμέναμε ένα μήνα να γυρίσει το ελεκτικό και για να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού χρειάστηκαν άλλες 40 μέρες. Και ένα μήνα να ξαναγυρίσει πάλι ελεκτικό, 1, 2, 3,5 μήνες για να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη του ελεκτικού και του Υπουργείου Πολιτισμού. Αυτό το σαθρό θεσμικό πλαίσιο κάποιος πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει, να αναμετρηθεί μαζί του. Κατά τα άλλα, αυτό είναι το, η τροποποίηση. Τρίτο συμβαλόμενο μέρος του Υπουργείου Πολιτισμού με την ίδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Ερώτηση, τοποθέτηση, ψηφοφόρη εισήγηση υπέρ. Υπέρ, κατά. Εσένα σου απαντάω. Κατά. Γιατί μαλώνουμε από 20 χρονών παιδιά μαζί. Κατά, δημιουργούμε μαζί. Λευκό. Αποχές, κατά πλειοψηφία. Απέχει. Η Αττική απέχει. Κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Στη σύνθεση επιτροπής παρακολούθησης έχει λευκό η λαϊκή συσπήρωση. Ο κύριος Μαντάς, κυρία Νικολιδάκη, κυρία Βασιλάη Χιράκου και Κουκά. Υπαρθμόν 9. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού και Παντρητίου του Δήμου Οροπού. Η κυρία Σαπουνά. Εργοταξιακή σήμανση ασφάλιση ως εισήγηση. Ερώτηση, τοποθέτηση, ψηφοφορία εισήγηση υπέρ. Κατά, λευκό, αποχή. Λευκό, η Αττική, λευκό και η κυρία Νικολιδάκη και ο κύριος Μαντάς. Άλλος αποχή και η κυρία. Σηκώστε τα χέρια. Και η κυρία Ράικου και η κυρία Κουκά. Αποχές. Κατά πλειοψηφία δεχθεί εισήγηση. Το υπαρθμό 10, γνωμοδότηση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης δημόσιου ακινήτου Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου. Κύριος Αναγνωστόπουλος. Ως εισήγηση, με την πρόσθετη παρατήρηση, συγγνώμη λίγο, έλα. Συμπληρωματικά των κατευθύνσεων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου όπως αυτές ήθελε διατυπωθούν, γιατί δεν έχει πάρει ακόμα απόφαση, καθώς και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών του Δυτικού Διαμερίσματος EL06 ΦΕΚ 2693 του 2018 και ειδικότερα η ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου περιοχή Μεσογείων GR06 ΡΑΚ 0003 στην προοπτική σύνταξη σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων φαινομένων προερχόμενων από ακραία φυσικά φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ερώτηση, εισηγητή τοποθέτηση, κυρία Εγκολογίδη, κύριο Ευαγγελίου. Καλησπέρα. Το θέμα αυτό έρχεται για δεύτερη φορά μετά την απόφασή μας από τις 17 Μαρτίου του 2016. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση και ειδικά τον κύριο Αναγνωστόπουλο, γιατί οι παρατηρήσεις οι οποίες είχαμε κάνει στην τότε συνεδρίαση ελήφθησαν υπόψη στο σύνολό τους και μπήκαν ως όροι στην τότε απόφασή μας. Για τα πρακτικά, θα ήθελα να την καταθέσω ξανά σήμερα, κυρίως για το ότι θα πρέπει να ξαναμπούνε πάλι οι όροι αυτοί που είχαμε βάλει το 2016, μαζί με επιπροσθέτους καινούργιους όρους που μπορεί να βάλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση 83 του 2016 για τα πρακτικά. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι πέρα των παρατηρήσεων και των πρόσθετων όρων που είχαν συμπεριληφθεί τότε,
θα πρέπει να προσθεθούν και ένας ακόμα σημαντικός όρος, ο οποίος έχει να κάνει κυρίως με την επεξεργασία, την εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων στον βιολογικό του Ολυμπιακού Υπηκού Κέντρου Μαρκοπούλου, και αυτό διότι αυξάνοντας το συντελεστή δόμησης θα έχουμε μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό και έτσι η παράγραφος αυτή που φαίνεται στην εισήγηση στο 5.1 θα πρέπει να συμπληρωθεί με την επισήμανση ότι η εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Ολυμπιακού Υπηκού Κέντρου και του Υποδρόμου θα πρέπει να αναβαθμιστεί, διότι ο θεωρητικός πληθυσμός του χώρου θα αυξηθεί λόγω της μεγαλύτερης δόμησης που θα πραγματοποιηθεί. Το καταθέτω και αυτό για τα πρακτικά, για να μπει στο σημείωμα. Ευχαριστώ. Κύριε Αγγελονίδη. Το υπόψη θέμα συζητήθηκε στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 17 Μάρτιου του 2016 και υπερψηφίστηκε τότε κατά πλειοψηφία. Έτσι είχε αιτιολογηθεί, εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις και οι περιβαλλοντικοί όροι που αναφέρονται στην ανώτερη εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Αττικής και έχουν ως εξής κτλ. Εμείς τότε, η Λαϊκή Συσπήρωση δηλαδή, όπως ήταν φυσικό, είχαμε καταψηφίσει τις ΜΠΕ, καθώς και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι. Το θέμα επανέρχεται τώρα, δεν ξέρουμε τώρα, ίσως απορρίφθηκε η προηγούμενη ΜΠΕ, με νέα εισήγηση της υπηρεσίας, ιδιαίτερα συνοπτική για το μέγεθος του έργου, κατά την γνώμη μας. Τώρα, μέσω της αλλαγής χρήσης γης, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση, ξενοδοχεία, εμπορικό πάρκο κτλ., προωθεί η συγκεκριμένη εισήγηση την ιδιωτικοποίηση του χώρου με το ΤΑΙΠΕΔ, σε αντιδιαστολή με τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού της περιοχής της Αττικής. Η νέα ΣΜΠΕ επιδεινώνει την κατάσταση. Πρόκειται για μεγαλύτερη δόμηση, με μεγαλύτερη δόμηση δηλαδή. Δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη για τη ζώνη προστασίας του πάρκου και επιτρέπει και άλλες χρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη υλικοδρόμιο. Η υλοποίησή της θα σημαίνει επιδείνωση της ζωής των κατοίκων της περιοχής, απώλειας δηλαδή μιας έκτασης που θα μπορούσε να ικανοποιήσει ανάγκες. Θα έχουμε επιπτώσεις, υπόθηκαν και πριν, από την τουριστική δραστηριότητα, με τη συγκέντρωση εμπορικών χρήσεων κτλ. Μοναδικός κερδισμένος, κατά τη γνώμη μας, θα είναι οι επενδυτές που θα δουν την κερδοφορία τους βεβαίως να αναπτύσσεται και να γιγαντώνεται. Φυσικά η τοποθέτησή μας θα είναι αρνητική, καθώς δεν νοείται να συνηγορήσουμε στους σχεδιασμούς αυτούς της αστικής τάξης για την καταπαραγγελία των επενδυτών αξιοποίηση, εισαγωγικά το αξιοποίηση, που στην ουσία είναι ένα ξεπούλημα του δημόσιου αστικού χώρου. Ο κύριος Αναγνωστόπουλος, σε σχέση με την πρόταση που έκανε ο κύριος Ευαγγελίου. Πραγματικά, η προηγούμενη απόφαση λήφθηκε υπόψη, κύριε Ευαγγελίου. Θα την συμπεριλάβουμε και αυτή την πρόταση που κάνετε στο σώμα της απόφασης. Σε ψηφοφορία εισήγηση όπως συμπληρώθηκε με την πρόταση, με την προσθήκη του κυρίου Ευαγγελίου και έγινε αποδεκτή από τον εισηγητή υπέρ. Κατά η Λαϊκή Σπύρωση. Κυρία Νικολιδάκη, Μαντάς, Ράικου, Κουκά και Βασιλάκη, Λευκό. Αποχές κατά πλειοψηφία δεχτή εισήγηση. Το υπαριθμόν 11 θέμα, γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου, κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Αγίας Βαρβάρας τηλεφόρο Κηφισίας, ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Για το θέμα αυτό είναι από την έναρξη της συνεδρίασης και παρευρίσκεται και θα του δοθεί ο λόγος, γιατί έχει ζητήσει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φιλοθέσης Ψυχικής, ο κύριος Αρκυβιάδης Γάτους. Κύριε Αναγνωστόπουλο, έχει το λόγο. Όση εισήγηση και επιλέγεται η συγκεκριμένη λύση της υπογειοποίησης της μίας λωρίδας της Εθνικής Αντιστάσεως και όχι όλης η λεωφόρου Κηφισίας, λόγω του πολύ μεγάλου κόστους της δεύτερης περίπτωσης, αλλά και της μικρότερης όχλησης, που θα προκαλέσει η πρώτη επέμβαση, η οποία θα απαιτήσει και το πλήρες κλείσιμο της Κηφισίας. Επιπρόσθετα, από την Κηφισία θα περνάει η γραμμή μετρό 4, μελετάται σε προχωρημένο στάδιο τουλάχιστον και το β' τμήμα της γραμμής 4, το οποίο προβλέπει ομοαξονική όδευση σε βάθος 20 με 30 μέτρα, κάτω από την Κηφισία και για το τμήμα που συζητάμε. Θέματα ασφαλείας κυκλοφορίας έχουν επιληθεί, οπότε προτείνω τη θετική σας ψήφο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γάτος, ναι, κύριε.
Τρία λεπτά είναι ο χρόνος σας, κύριε Γάτα. Καλησπέρα σας. Όταν ήρθε στο Δήμο μας η εισήγηση και για να εκφράσουμε γνώμη για την περιβαλλοντολογική μελέτη, αμέσως αναθέσαμε σε γραφείο κυκλοφοριολόγων, έγκυρο και έμπειρο γραφείο κυκλοφοριολόγων, προκειμένου να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη και παράλληλα και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου εξέφρασε τις απόψεις της. Η τεχνική αυτή έκθεση του γραφείου και της τεχνικής υπηρεσίας πέρασε από όλα τα στάδια, δηλαδή από τα τοπικά συμβούλια, γιατί θυμίζω ότι ο Δήμος μας είναι καλλικρατικός και έχει κοινοτικά είναι συνένωση τριών Δήμων και έχει τρία κοινοτικά συμβούλια. Πέρασε από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, από Επιτροπή Διαβούλευσης, όπου μετέχουν 27 φορείς της πόλης, και φυσικά από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σε όλες αυτές τις βαθμίδες, η θέση όλων ομόφωνα ήταν απορριπτική για την μελέτη αυτή που προωθεί το Υπουργείο για τον κόμβο της Αγίας Βαρβάρας. Αυτό λέγεται κόμβος Αγίας Βαρβάρας, αλλά αυτό είναι κατ' επίφαση η ονομασία, διότι πρόκειται για υπογειοποίηση μιας μόνης λωρίδας, η οποία έρχεται από την Εθνική Αντιστάσεως και βγαίνει επί της Κηφισίας με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν λύνει ούτε το πρόβλημα της Κηφισίας, διότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι αυτό δεν προέρχεται από το σημείο αυτό, από τη διασταύρωση, το πρόβλημα της Κηφισίας, αλλά προκύπτει το πρόβλημα, συσσωρεύεται σε μεγάλη απόσταση από τη διασταύρωση της Πανόρμου. Αυτό το λένε όλοι οι κυκλοφοριολόγοι και όλες οι μετρήσεις που, οι σχετικές που έχουν γίνει. Επιπλέον, δεν λύνει καθόλου το πρόβλημα των τοπικών κινήσεων μεταξύ των κοινοτήτων του Δήμου μας. Αντίθετα, τις επιδεινώνει πάρα πολύ. Περιορίζει τις υπάρχουσες κινήσεις, ενώ εμείς κατά διαστήματα έχουμε ζητήσει να αυξηθούν οι υπάρχουσες κινήσεις πεζών και οχημάτων, διότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι διάσπαρτες, λόγω του ότι είναι καλλικρατικός, όπως είπα, και πρέπει να διευκολύνουμε τους δημότες στην επαφή με το Δημαρχείο, με το αστυνομικό τμήμα, με τα ΚΕΠ κλπ. Αυτή η λύση επιδεινώνει πάρα πολύ, σχεδόν αποκλείει την επαφή μεταξύ των δύο κοινοτήτων και στο σημείο εκείνο. Απόδειξη ότι ενώ προβλέπει πεζογέφυρα στο σημείο, γίνεται αντιληπτή πόσο δύσκολη γίνεται η κατάσταση και κάτω από την πεζογέφυρα προβλέπει και φανάρι για τους πεζούς, το οποίο ουσιαστικά ακυρώνει και τη χρήση του κόμβου που λέει η μελέτη. Και τελικά, με αυτή την επιδείνωση των κινήσεων μεταξύ των κοινοτήτων, επιδεινώνει πάρα πολύ, μεταφέρει όλη την κίνηση στους δύο παράπλευρους κόμβους που έχουμε, τον έναν το γνωστό του Φάρου, ο οποίος είναι ήδη σε πολύ κακή κατάσταση και επιβαρημένος πάρα πολλές ώρες της ημέρας, και στον επόμενο προς την Κηφισιά, που είναι του κολεγίου το λεγόμενο, που και εκείνος με την έξοδο των εκατοντάδων πούλμαν τα οποία βγαίνουν με μαθητές από τα σχολεία, είναι ήδη πάρα πολύ επιβαρημένος. Επιβαρύνει λοιπόν αυτές τις δύο διασταυρώσεις, χωρίς να προβλέπει πώς θα ανταπεξέλθουν αυτές οι δύο διασταυρώσεις στην επιβάρυνση, γιατί καταργεί ουσιαστικά μία μεγάλη έξοδο που είναι ακριβώς στον κόμβο που συζητάμε, στο σημείο στη διασταύρωση, που είναι από την οδό Ελικόνος με κατεύθυνση προς την Κηφισιά. Αυτή είναι πάρα πολύ βασική, διότι θυμίζω η κίνηση, διότι θυμίζω ότι ο Δήμος μας έτσι λέγεται Σχολιούπολη, διότι κάθε μέρα προσέρχονται σε όλα τα μεγάλα σχολεία που υπάρχουν στο Δήμο μας 13.000 μαθητές, οι οποίοι δεν είναι του Δήμου μας, είναι επισκέπτες μαθητές. Έρχονται το πρωί και φεύγουν το μεσημέρι. Αυτή λοιπόν η κίνηση για τους 13.000 μαθητές που έρχονται στο Κολέγιο, στο Αρσάκιο, στο Μωραΐτη, στην Ιόνιο, σε όλες αυτές τις σχολές που είναι στο Δήμο μας, πρέπει με κάποιο τρόπο να φύγουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβαρύνουμε τους κόμβους του Φάρου και του Κολεγίου, που είναι ήδη βαρημένοι. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε αρνητικοί στο να γίνει κάποιος κόμβος, γι' αυτό και σαν Δήμος προτείνουμε να γίνει μια πλήρης μελέτη κόμβου κανονικού, πλήρους κινητικότητας, όπως είναι του Φάρου, που αφήνει πραγματικά ανεμπόδιστη την Κηφισίας κατά μήκος την κίνησή της
και επιπλέον διευκολύνει όλες τις τοπικές κινήσεις και όλες τις δυνατές κινήσεις. Επιπλέον, δε, επειδή και περιβαλλοντολογικά καταστρέφει αυτή η λύση, καταστρέφει και τον παράδρομο της Κηφισίας από τη μεριά της κοινότητας του ψυχικού σε ένα μεγάλο μήκος και αντιστρατεύεται και την μελέτη που έχουμε προωθήσει για τα ΣΒΑΚ, που είναι μελέτη κινητικότητας πεζών, ποδηλάτων κλπ. Αντιστρατεύεται και τη μελέτη που έχουμε εκπονήσει και υποβάλει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση του παράδρομου της οδού Μαραθωνοδρόμου και μας αχρηστεύει και τη μελέτη επίσης κυκλοφοριακή που έχουμε κάνει για τον κόμβο του κολεγίου, η οποία είναι στη φάση της δημοπράτησης. Θα πρέπει λοιπόν, σας ζητάμε λοιπόν, να αναλογιστείτε τις επιπτώσεις που έχει στην καθημερινή ζωή του Δήμου μας αυτή η ρύθμιση, η οποία δεν προσφέρει τίποτα στη ρύθμιση, στη διευκόλυνση της Κηφισίας, ούτε στην διευκόλυνση της Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι ένα έργο βιτρίνας και σας ζητάμε να μην το εγκρίνετε, διότι εκτός των άλλων έχει και πρόβλημα απορροής των ομβρίων, το οποίο δεν προβλέπεται στη μελέτη την περιβαλλοντολογική, το οποίο ήδη έχει αντιμετωπιστεί με την αύξηση του ύψους της νησίδας, γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η μελέτη της ΕΙΔΑΠ και δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί αν κατασκευαστεί αυτός ο κόμβος, και θα υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο για την ίδια την υπόγεια διάβαση της λωρίδας αυτής, η οποία θυμίζω επίσης ότι θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η λύση, διότι πρόκειται για μια λωρίδα, για μια υπογειοποίηση μιας λωρίδας από την οποία περνάει αρθρωτό τρόλεϊ χωρίς τη χρήση βοηθητικής λωρίδας. Και αναλογιστείτε, εάν συμβεί ένα μικρό ατύχημα ή μια βλάβη ενός αυτοκινήτου σε ένα τούνελ 270 μέτρα μήκος που δεν έχει διέξοδο από πουθενά, τι ακριβώς θα συμβεί? Πρώτα-πρώτα το χειρότερο, θα ακυρωθεί η οποιαδήποτε κίνηση στον κόμβο αυτόν και επιπλέον έχει και κινδύνους σοβαρούς εκτός της πλημμύρας που ανέφερα προηγουμένως. Σας ζητάμε λοιπόν να μην το ψηφίσετε τη μελέτη αυτή. Υπάρχει συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί? Η κυρία Αγγελονίδη. Ο εκπρόσωπος του Δήμου ήταν αποκαλυπτικός. Έτσι, ξεκινώντας, στη συνημμένη ομόφωνη αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης Ψυχικού και άλλων θεσμών του Δήμου, περιλαμβάνεται για το υπόψη θέμα η εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας και η έκθεση εταιρείας που συντάχθηκε για λογαριασμό του Δήμου, είπε εδώ, υπόθηκαν αναλυτικά πολλά πράγματα, στις οποίες επισημαίνονται σειρά δυναμιών και παραλήψεων της ΜΠΕ. Από την πλευρά μας, σαν βασική αδυναμία, σημειώνουμε το γεγονός ότι η δημιουργία του ανισόπεδου κόμβου διευκολύνει μεν τη ροή των αχημάτων από Χαλάνδρη, από Εθνικής Αντιστάσεως προς Αθήνα μέσω Κηφισίας, αφού καταργεί το φωτεινό σηματοδότης, αλλά δεν εξετάζει τι θα γίνει στον επόμενο σηματοδότη της Κηφισίας, αλλά και κατάντι αυτού, δηλαδή προς Αθήνα, όπου η Κηφισίας διατηρεί το υπάρχον πλάτος. Ανάλογα, αλλά μικρότερης έντασης προβλήματα αναμένονται και στον ανωδικό κλάδο της Κηφισίας προς Μαρούση, Κηφισιά και άλλα. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ώρες αιχμής που συμπίπτουν με τις μετακινήσεις των εργαζομένων προς και από το χώρο εργασίας τους. Τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα διευκολυνθεί σημαντικά, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών προς τα μεγάλα εμπορικά και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα γραφεία πολυεθνικών, μαζί και τα νέα μεγαθύρια που έχουν δρομολογηθεί, όπως η μετεκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας και η αξιοποίηση εγκαταστάσεων και χώρων του ΟΑΚΑ στο Μαρούσι. Σημειώνουμε ότι το έργο αυτό, σύμφωνα με την εισήγηση, χωροθετήθηκε το 2000 και αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά το 2001, ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμη τότε η υλοποίηση. Επανέρχεται τώρα που ορίμασαν, φαίνεται, οι προϋποθέσεις, δηλαδή οι δυνατότητες του κεφαλαίου για παραπέρα επενδύσεις στην περιοχή, κύρια στον τομέα του τουρισμού, ιδιαίτερα συνεδριακού μαζί και ιατρικού, αναψυχής, άλλων υπηρεσιών, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της αστικής τάξης, κουβαλώντας μαζί του βέβαια και μια πρίκα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο εκτιμάται το κόστος κατασκευής του, που θα τροφοδοτήσει τα κέρδη του όποιου μεγαλοεργολάβου. Είναι έξω και μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων της εργατικής τάξης των λαϊκών οικοκυριών και θα το καταψηφίσουμε. Άλλος συνάδελφος, σε ψηφοφορία εισήγηση υπέρ.
Κατά. Η λαϊκή συσπήρωση, κυρία Νικολιδάκη, ο κύριος Μαντάς Βασιλάκη Ράι Κουκουκά, Λευκό. Λευκό, η Αττική και 180 μοίρες. Κατά πλειοψηφία και ο κύριος Βλάχος, ο Κωνσταντίνος Βλάχος, κατά πλειοψηφία δεχτεί εισήγηση. Δικαιολόγηση απουσιών. Η κυρία Γιαννακάκη λόγω απουσίας στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους. Η κυρία Καλλιόπη Βέτα λόγω ασθενείας και ζητά και για τη συνεδρίαση της 14 Τρίτου λόγω εκπροσώπησης της περιφέρειας, απουσίας στο εξωτερικό που εκπροσωπούσε την περιφέρεια, ο κύριος Σιλιόπουλος, η κυρία Μπαλού και ο κύριος Πρωτούλης. Δικαιολογείται για επαγγελματικούς λόγους, η κύριε. Δικαιολογείται η απουσία των συναδέλφων. Ομόφωνα το σώμα δικαιολογεί την απουσία των συναδέλφων. Λύεται η συνεδρίαση. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας και την υπηρεσία για τη συνδρομή της.